Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Πρωινή έκδοση. Όλα τα θέματα της τοπικής και διεθνούς επικαιρότητας στον Άστρα 92.8. Καλημέρα, ξαναλέμε κυρίες και κύριοι. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στο μικρόφωνο η Ελπής Γεωργίου. Πάμε αμέσως στα θέματα του συνεργατισμού. Μας ακούει από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Ο εκπρόσωπος τύπου, λέω εν συντομία, είναι μεγαλύτερος ο τίτλος, ο κύριος Σταυρινίδης. Καλή σας μέρα, κύριε Σταυρινίδη. Καλημέρα, κυρία Γεωργίου. Λοιπόν, να σας διαβάζω έτσι τους τίτλους. Είναι πρώτο θέμα ο συνεργατισμός σε όλες τις εφημερίδες. Ο Φιλελεύθερος λέει: αποκλείστηκε η σαλαμοποίηση. Κόπηκαν από τη διαδικασία όσοι ήθελαν να αγοράσουν κομμάτια à la carte το συνεργατισμό. Η Χαραυγή λέει: ξένο ενδιαφέρον για το σύνολο της συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Ο Πολίτης λέει: έφερε επενδυτές ο συνεργατισμός. Και η Αλήθεια γράφει: στην τελική ευθεία η πούληση του συνεργατισμού. Έτσι γράφει η Αλήθεια, κύριε Σταυρινίδη. Ναι, ήταν μια πολύ σημαντική χθεσινή ημέρα, η 29η του Μάρτη, γιατί ένα πολύ σημαντικό ορόσημο, αυτό δηλαδή που θα έπρεπε να ελέγξουμε αν υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον. Είχα κληθεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν να απαντήσω την ερώτηση, τη διπλή, μα ποιος θα ενδιαφερθεί για τον συνεργατισμό, και μετά που έδινα την όποια απάντηση, η επόμενη ερώτηση ήταν: και αν δεν έρθει επενδυτής, τι να κάνουμε? Και αρχίζαν εκεί να χτίζουμε τα σενάρια του τρόμου. Χθες ήρθαν οι επενδυτές και είναι σημαντικοί. Είναι σημαντικοί και σε ποσότητα, είναι και σε ποιότητα. Συνεπώς, είναι Κύπροι, είναι ξένοι, τι μπορούμε να πούμε? Ονόματα το έχετε αποφύγει από χθες, ναι, να πείτε. Είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο. Άρα και Κύπροι και ξένοι. Μάλιστα. Και είναι αλήθεια αυτό που λένε κάποιοι συνάδελφοι στις εφημερίδες, ότι αυτοί που θα τον πάρουν το συνεργατισμό θα τον πάρουν όλο και όχι κομμάτι-κομμάτι? Να σας πω, ναι. Έχουμε εκδήλωση ενδιαφέροντος, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, για την πρώτη επιλογή, δηλαδή αυτήν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς, αυτό πρέπει να το καταγράψουμε. Όσον αφορά. Άρα σημαίνει όλων, έτσι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος όλος που μας ακούει. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι η συνέχεια του οργανισμού όσο έχει σήμερα, με βελτιωμένη, με ενισχυμένη την κεφαλαιακή του βάση. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, και σημείωσα ένα πρωτοσέλιδο που μου διαβάσατε, η σαλαμοποίηση. Είναι αυτό που επίσης προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε το προηγούμενο διάστημα, όταν είχαν ξανά στηθεί τα σενάρια της καταστροφής, ότι δεν πουλάμε χαρτοφυλάκια, δεν πουλάμε τα περιουσιακά στοιχεία του συνεργατισμού. Πουλάμε τις εργασίες, στην επιλογή Β μιλάω, που και εκεί έχουμε ενδιαφέρον. Δηλαδή κάποιος πρέπει να επιδείξει ενδιαφέρον για τις κανονικές τραπεζικές εργασίες, και αυτές περιλαμβάνουν και δίκτυο, περιλαμβάνουν και τους συναδέλφους που εργάζονται εκεί. Ξέρετε, στον συνεργατισμό υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός των συναδέλφων μεταξύ αυτών που απασχολούνται με τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και αυτούς που απασχολούνται με τις κανονικές τραπεζικές εργασίες. Η εξέλιξη, αν είναι το πρώτο που είπατε, μάλλον να αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, άρα να πάει όλος ο συνεργατισμός σε άλλα χέρια, θα πάνε όλα μαζί, έτσι, και εργαζόμενοι και δάνεια. Στην περίπτωση αυτή, ναι, στην περίπτωση αυτή. Αλλά θέλω να εξηγήσω ότι ακόμα και στην περίπτωση Β που λέμε, εκεί μιλάμε για ένα πολύ συγκεκριμένο διαχωρισμό και όχι σαλαμοποίηση, όχι πώληση περιουσιακών στοιχείων. Αυτό είναι που θέλω να τονίσω. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή και χθες είπατε εσείς και ο κύριος Χατζηγιάννης στις δηλώσεις ότι ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ότι ήταν αρκετοί αυτοί που εξεδήλωσαν και εξέφρασαν μάλλον ενδιαφέρον, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μια καλή τράπεζα ο συνεργατισμός, έτσι? Για να θέλει ο άλλος να έρθει να την αγοράσει, σημαίνει είναι καλή. Αυτό λέμε ακριβώς. Γιατί δεν την αφήνουμε δικιά μας, κύριε Σταυρινίδη, αφού είναι καλή? Γιατί να τη δώσουμε? Δικιά μας είναι, κυρία Γεωργίου, ναι. Δικιά μας θα είναι. Μα πώς για να είναι δικιά μας, θα σας πω. Ναι. Για να είναι δικιά μας και να την έχουμε μαζί μας για τα επόμενα πολλά χρόνια, πρέπει να τη δώσουμε φτερά. Και τα φτερά τα δίνουν οι ιδιώτες επενδυτές. Μετά έχουμε βαρύδια. Όταν έχουμε κρατική στήριξη, έχουμε βαρύδια. Μα γιατί αυτό πάντα είναι έτσι? Όταν έχουμε, αφού είναι μια καλή τράπεζα. Η ζωή του αποδεικνύει, έτσι είναι. Έχουμε λεκτές, έχουμε.
Δεν πρέπει να έχουμε ελεγχτές, δεν πρέπει να ελέγχονται, είναι χρήματα του κόσμου. Επειδή φωνάζει και ο κόσμος ότι πολλά πράγματα του συνεργατισμού, βέβαια πριν αλλάξει το καθεστώς, να περάσει στα χέρια του κράτους, τα έκτισε ο απλός ο κόσμος. Οι εργάτες, οι αγρότες θεωρούν ότι είναι δική τους ιδιοκτησία. Οπότε υπάρχουν και αυτό που φωνάζουν ότι τι πάτε τώρα να πουλήσετε, πράγματα δικά μας. Πάμε να ενισχύσουμε την τράπεζα, γιατί οι ιδιώτες επενδυτές που μπορούν να βάζουν κεφάλαια, να στηρίζουν, και έχουμε και ένα ισολογισμό στην Κύπρο όλοι μας, που είναι αρκετά επιβαρημένος με τα μη εξυπηρετούμενα. Πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, για να μπορεί τουλάχιστον να είναι δίκαιο για τον συνεργατισμό, να ανταγωνίζεται. Δεν μπορεί να ανταγωνίζεται τις εμπορικές τράπεζες με ιδιώτες επενδυτές, κανένας δεν ρωτάει τι γίνεται εκεί. Ναι. Και να υπάρχει ένας συνεργατισμός ο οποίος συνεχώς βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος, που καλώς και ελέγχεται για, ακόμη και για τα αυτονόητα. Ναι. Ακούσαμε προχθές, λέει, ότι 27 υπαλλήλους που παίρνουν από 40-50.000. Αυτές δεν είναι σοβαρές προσεγγίσεις για τράπεζες. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα. Διότι είναι δεδομένο για τις τράπεζες αυτά τα νούμερα για κάποιους. Ενώ σε όλες τις τράπεζες, ανά το παγκόσμιο, όχι μόνο στην Κύπρο, κάποιοι ψηλά ιστάμενοι παίρνουν πολλά χρήματα. Ενώ ότι είναι δεδομένο. Επειδή να σας πω, κάποιοι αρκετοί λένε και φέρνουν ως παράδειγμα και όχι άδικα και τη Λαϊκή. Μα και τη Λαϊκή ιδιώτες την είχα στα χέρια τους και την έκλεισαν. Δεν ήταν. Επειδή είπατε ότι θα δώσουμε φτερά στο συνεργατισμό αν την πάρει ένας ιδιώτης, γιατί το κράτος της έχει βαρύδια. Και η Λαϊκή, ναι, τα φτερά της του ιδιώτη έκοψε τα φτερά. Και πήγε, χάστηκε η Λαϊκή. Προφανώς έχουν αποτύχει και οι ιδιωτικές τράπεζες. Εκεί έγιναν κακές επενδύσεις. Αλλά δεν είναι αυτό κάτι το οποίο πρέπει να βρίσκεται μπροστά μας. Εκεί υπήρχε ένας ιδιώτης ο οποίος έκανε κακές επιλογές. Μάλιστα. Αυτό δεν ακυρώνει την ιδιωτική πρωτοβουλία και επένδυση στο τραπεζικό τομέα, που είναι σημαντική και πρέπει να την έχουμε, γιατί η ενιαία εποπτεία είναι αυστηρή. Θέλουμε συνεχώς νέες απαιτήσεις να ικανοποιούμε. Τώρα, είναι αλήθεια ότι τελικά θα μείνουμε με μονοψήφιο αριθμό, ότι ενδιαφέρθηκε διψήφιος αριθμός, αλλά στο τέλος της μέρας μάλλον μονοψήφιος θα είναι από τους ενδιαφερόμενους και μέχρι το Μάη τελειώνει η διαδικασία. Εξηγήστε μας λίγο τα διαδικαστικά. Ναι. Ναι. Να πούμε ότι είχαμε εκδήλωση ενδιαφέροντος από διψήφιο αριθμό και θα συνεχίσουμε τη διαδικασία σε αυτό το δεύτερο στάδιο με μονοψήφιο. Ο λόγος είναι γιατί η επενδυτική τράπεζα που μας συμβουλεύει έχει κάνει πολύ καλό ξεσκόνισμα αυτών που συνεχίζουν, και όσοι δεν είχαν την οικονομική επιφάνεια για να ολοκληρώσουν την όποια συναλλαγή ήθελαν ή δεν είχαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για να λάβουν εποπτική έγκριση, έχουν αποκλειστεί από το επόμενο. Άρα μονοψήφιος αριθμός, είπατε και Κύπρη και Εξέλιξη. Οι οποίοι είχαν ενδιαφέρον για πολύ μικρό χαρτοφυλάκιο και αυτοί έχουν αποκλειστεί. Ωραία. Άρα μάλλον πάμε για το σύνολο του συνεργατισμού, εννοώ να δοθεί, και έχουμε μέχρι το Μάη δεσμευτικές προτάσεις. Εντός Μαΐου θα έχουμε τις δεσμευτικές, αλλά αυτό που είναι σημαντικό, και νομίζω το είχα πει και χθες, για μας ο χρόνος έχει παγώσει. Έχει παγώσει με την έννοια του ότι το μεγάλο ρώσιμο ήταν χθες, ήρθε το επενδυτικό ενδιαφέρον, βγάλαμε την τράπεζα ενώπιον των διεθνών επενδυτών και άντεξε αυτή την άσκηση, έφερε ενδιαφέρον. Από εδώ και μπρος είναι διαδικαστικού χαρακτήρα η συνέχεια. Εντός Μαΐου, δηλαδή εντός μερικών εβδομάδων, θα έχουμε δεσμευτικές προτάσεις, εκεί θα ανακοινώσουμε και αριθμό. Εκεί έχει νόημα να το πούμε. Και αριθμό και όνομα, και ονόματα διευθύνσεις, θα τα πούμε όλα. Όχι ακόμη. Όχι. Δεύτερο στάδιο αριθμό, τόσες δεσμευτικές, και στο επόμενο στάδιο που θα έχουμε επιτυχόντα, ονόματα, διευθύνσεις και αναφορά. Μάλιστα. Τώρα το πω έτσι απλά, πόσα πάει ο συνεργατισμός, τι αξία έχει, κύριε Σταυρίνητη? Την αξία θα την καθορίσει το επενδυτικό ενδιαφέρον, γιατί σήμερα δεν έχουμε ενδιαφέρον το οποίο είναι συγκεκριμένο. Σήμερα είναι εκδήλωση. Εντάξει, η αξία του συνεργατισμού ως τέτοια, ως υφιστάμενη δομή σήμερα, δεν έχει μια αξία? Πώς είναι αυτή η αξία? Θα σας πω, μπορούμε να συζητούμε για αξία, αλλά στο τέλος της μέρας οι επενδυτές αποφασίζουν
πόσα κεφάλαια θέλουν να βάλουν σε αυτή την τράπεζα για να αντέχει τα σημερινά, τις σημερινές προκλήσεις, αλλά και τις αυριανές. Είναι αυτή λίγο άδικο αυτό. Αν έχω ένα πράγμα που αξίζει 15 δις, ας πούμε, και έρθει ο άλλος και μου πει ότι αξίζει 10 δις, δεν χάνω εγώ. Σίγουρα αυτός δεν θα χάσει, γιατί αυτός που θα έρθει θέλει να κερδίσει. Εγώ δεν θα χάσω. Εγώ σαν κράτος, σαν κοινωνία, δεν χανώ. Ξέρετε, αν διασφαλίσω ότι η χρηματοοικονομική σταθερότητα, αν διασφαλίσω ότι δεν θα με ξανακαλέσουν εμένα ως κράτος στο μέλλον, να ξαναβάλω κεφάλαια, να ξαναασχοληθώ με τον συνεργατισμό με αυτόν τον τρόπο που είδαμε τον έντονο, νομίζω εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κέρδος. Το σημαντικό εδώ είναι η διασφάλιση της συνέχειας αυτής της ιστορικής τράπεζας, αυτής της ιστορίας. Οι πελάτες να συνεχίσουν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους. Γιατί εντάξει, είδαμε πολλές αλλαγές στον συνεργασμό, κακά τα ψέματα. Από το 2014-2013 είναι μια πορεία αλλαγών. Πιστεύω αυτό έχει αλλάξει όσο μπορούσε να αλλάξει. Το έχουμε δει πολύ αλλαγμένο. Τώρα, πόσο θα είναι προς το συμφέρον του κυπριακού λαού, που στο σύνολό του είναι μικρομεσαίοι, είπαμε, και αγρότες, θα δείξει. Πόσα δις αποσύρθηκαν τις τελευταίες μέρες από τις εργατικές? Υπήρχε μια ένταση στον πάγκο και μια δραστηριότητα, φημολογία μεγάλη. Ελπίζω αυτά να σταματήσουν, κύριε Πόσα, Γεωργία. Πόσα έφυγαν. Πάνω από ένα δις. Κόσμος έρχεται πέντε. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Να σας πω, γιατί είναι μια ευαίσθητη για τις τράπεζες πληροφορία. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι όλοι αυτοί που ανησύχησαν και έσπευσαν, θέλω να τους στείλω ένα μήνυμα. Η διαδικασία χθες στέφθηκε με επιτυχία. Δεν υπάρχει αβεβαιότητα. Θα προχωρήσουμε να δουλέψουμε με αυτούς που βρίσκονται απέναντί μας για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Εντάξει, ο κόσμος το αντιλαμβάνεται διαφορετικό, την βεβαιότητα, την βλέπει διαφορετικά. Τελευταίο και κλείνω, γιατί μας περιμένει και ο Γιώργος ο Βερδίκης και είναι στη γραμμή να τον καλημερίσω κιόλας. Καλημέρα, κύριε Βερδίκη. Καλημέρα. Ένα ερώτημα ακόμη στον κύριο Σταυρινίδη και έρχομαι κοντά σας. Κύριε Σταυρινίδη, υπάρχουν φήμες και θα σας ρωτήσω γιατί κυκλοφορούν και εσείς είσαστε εκεί στα γραφεία του συνεργατισμού. Ότι από εβδομάδα θα αλλάξουν πολλά πράγματα και ότι θα υπάρχει διάταγμα ότι δεν θα μπορεί κόσμος να πάει να πάρει χρήματα, δεν θα μπορεί να πάει να σπάσει γραμμάτια. Είναι πληροφορίες που έρχονται και πολλές κοντά μας από Δευτέρα ότι αυτό θα γίνει και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν ισχύει κάτι τέτοιο. Μπορεί τη Δευτέρα να έρθει κόσμος να θέλει καταθέσεις, να θέλει γραμμάτιο και να του πείτε όχι, δεν σου δίνουμε τα χρήματά σου? Να σας πω, δεν είναι θέμα τώρα διαταγμάτων και πραγμάτων. Αντιλαμβάνεστε πώς γίνεται η τραπεζική. Εμείς ως συνεργατισμός το κάνουμε, αλλά ξέρετε το γραμμάτιο στη λήξη απολαμβάνεται, έτσι. Γι' αυτό και είναι γραμμάτιο. Είναι ναι, αλλά τώρα μπορεί να θέλει κάποιος να πει, ξέρω εγώ, θέλω να σηκώσω ένα αριθμό. Θα υπάρχει οτιδήποτε, θα ζήσουμε περίοδο. Θα ζήσουμε περίοδο κουρέματος, θα γίνουν αυτά τα capital controls, πώς τα λέτε εσείς οι τραπεζικοί. Αυτά όλα θα μπορούσαμε να τα ζούμε αν χθες δεν είχαμε ενδιαφέρον. Ο κόσμος πρέπει να ηρεμήσει και όλα θα γίνουν. Ναι, αλλά ο επενδυτής που θα έρθει θέλει να βρει καταθέσεις. Μπορεί να κάνετε κάτι για να μην φύγει ο κόσμος στις καταθέσεις του, να τις βρει και ο επενδυτής που να έρθει. Να μην βρει μόνο δάνεια. Μα τα δάνεια είναι τα στοιχεία του ενεργητικού. Οι καταθέσεις είναι του παθητικού. Θέλω να πω ότι αν όλοι είμαστε ήρεμοι και ψύχρεμοι, η διαδικασία θα προχωρήσει ομαλά και θα έχουμε μια ευτυχή κατάληξη. Ωραία. Να το θέσω διαφορετικά. Ό,τι γίνεται σήμερα θα γίνεται και η Δευτέρα στο συνεργατισμό. Και την Τρίτη. Εννοείται αν. Σε θέμα διαδικασιών, σε θέμα εργασιών. Εννοείται αν θα πρέπει να σειραίει ο κόσμος. Όχι, μπορεί να θέλει κάποιο, ξέρω εγώ, να. 100, 200, 500 ευρώ, αυτό. Όχι, λέτε. Και 1000 και 2000 και 5000, είναι το ίδιο. Θέλω να το ξαναπώ. Οι καταθέσεις μέχρι 100.000 είναι ασφαλισμένες. Δεν καταλαβαίνω ποιο ακριβώς είναι εδώ το θέμα. Όχι, το ερώτημα γιατί σας λέω είναι πολλές. Αν έρθει τη Δευτέρα ένας και θέλει να σηκώσει 10.000, θα μπορεί να τις πιάσει? Όπου και αν είναι, είτε γραμμάτιο, είτε κατάθεση, πώς τα λέμε, όψεως καταθέσεις κτλ. Θα μπορεί να το κάνει? Μα κακώς γίνεται χωρίς έλεγχο η διάσπαση των γραμματίων. Ξέρετε κάτι, το γραμμάτιο λύγει όταν λύγει και το δάνειο λύγει όταν λύγει. Τι να κάνει και η τράπεζα αύριο να ζητήσει από τους δανειολήπτες να εξοφλήσουν όλο το ποσό? Ευχαριστώ, κύριε Σταυρινίδη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο Βερδίκη, ευχαριστώ για την υπομονή. Καλημέρα. Αλλά νομίζω μπορεί να γίνατε κι εσείς σοφότερος. Έτσι.
Σοφότερος, τέλος πάντων. Και εγώ τέλος πάντων λέω. Αλλά δεν απάντησε. Συγγνώμη που το λέω, δεν απάντησε ο κύριος Σταυρινίδης. Και νομίζω ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ότι από Δευτέρας δεν θα είναι τα ίδια πράγματα στη εργατική. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμείς λέμε τώρα στον κόσμο τρέξε πάρε τα χρήματά σου, αλλά το φτωχό μου μυαλό έτσι καταλάβει. Εσείς καταλάβατε κάτι άλλο, κύριε Περδική? Κοιτάξτε, εγώ που παίρνω πολλά τηλεφωνήματα από πολλούς ανθρώπους που ανησυχούν, τους είχα συστήσει μέχρι τέλος του μήνα να μην κάνουν καμιά κίνηση. Αλλά φαίνεται ότι ο κόσμος έχει τη δική του λογική. Δεν περιμένει ούτε τον Περδίκη, ούτε τον Σταυρινίδη να του πει τι θα κάνει. Και φαίνεται ότι σοριζόν στέρδιστες στο συνεργατισμό και προσπαθεί να σπάσει τα γραμμάτια του ή να... Βέβαια, τώρα μας ξαναθύμισε ότι δεν μπορείς να σπάζεις γραμμάτια. Άρα στην ουσία μπορεί να θεωρηθεί και αυτό απάντηση, ότι δεν θα σπάζει κανένα γραμμάτιο από Δευτέρας. Τώρα δέχονται. Τώρα δέχονται. Από Δευτέρας δεν θα δέχονται. Δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Εντάξει. Λέω, μπορεί. Κάτι αλλά έτσι άφησε. Τώρα να πάμε στο προκείμενο. Στο προκείμενο, ωραία. Είναι αυτό σοβαρή συζήτηση να γίνεται από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά να αρνούνται να την κάνουν στα πλαίσια του κοινοβουλίου και μάλιστα ακόμα και με το πλεονέκτημα της κλειστής συνεδρίας? Εσείς να μας πείτε, ποιο ήταν το σκεπτικό του Αβέροφ Νεοφύτου, δηλαδή, χτες αναβλήθηκε. Μα το σκεπτικό του Αβέροφ Νεοφύτου, αγαπητοί μου, το είχαμε ακούσει και την περασμένη Πέμπτη, που ήρθε να μας πει να μην το συζητήσουμε. Και απορρίφθηκε από όλα τα κόμματα, πλήρη βεβαίω δημοκρατικού, το αίτημα του κύριου Αβέροφ την περασμένη Πέμπτη. Εμένα αυτό που με στεναχωρεί βαθιά, πραγματικά με στεναχωρεί, είναι η στάση των υπολείπων κομμάτων. Από το ΑΚΕ μέχρι το ΔΙΚΟ και από το ΔΙΚΟ μέχρι την ΕΔΕΚ και ούτω καθεξής. Γιατί συνένεσαν σε αυτήν την απέτηση του κυρίου Αβέροφ για να φτάνουμε σε αυτό το οξύμορο σχήμα που το ζούμε αυτή τη στιγμή? Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εσείς καθηκόντως τα ρωτάτε ως δημοσιογράφος. Ο κύριος Σταυρινίδης δίνει τις απαντήσεις που θέλει να δώσει δημόσια, έτσι, από το ραδιόφωνο του Άστρα. Αλλά θα αρνούνται να δώσουν αυτές τις απαντήσεις υπεύθυνα ενώπιον του κοινοβουλίου. Και το κοινοβούλιο μπαίνει σε αυτήν τη στάση του θυμωμένου θεατή. Δεν κατανοώ τι γίνεται πραγματικά. Λυπούμε. Μετά την εμπειρία που έχουμε ήδη περάσει, δηλαδή όταν ιδιαίτερα το ΑΚΕΛ διατείνεται βάσιμα ότι είχε δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για να ψηφίσει εκείνη τη νύχτα 5 με 6 Σεπτεμβρίου του 2014 τα συγκεκριμένα νομοσχέδια που οδήγησαν εκεί που οδήγησαν τον συνεργατισμό. Δεσμεύσεις οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί. Πώς τους ξαναεμπιστεύεται ξανά? Πώς τους δίνει πλεονέκτημα να κάνουν ό,τι θέλουν και να έρθουμε μετά από το Πάσχα, αν έρθουμε μετά από το Πάσχα? Διότι η επίκληση του ίδιου επιχειρήματος θα αρχίσει και μετά το Πάσχα. Τώρα είναι η επίδειξη ενδιαφέροντος, τότε θα προσπαθούν να κλείσουν συμφωνία με τον επενδυτή Παύλα να αγοραστεί. Θα μας πούν πάλι ότι είμαστε στα πρόθυρα συμφωνίας και δεν ενδείκνεται να γίνεται δημόσιος διάλογος. Τα ίδια θα έχουμε και μετά το Πάσχα. Είναι λυπηρό. Μάλιστα. Πάντως, εκεί στο συνεργατισμό είναι χαρούμενοι, γιατί ξεπέρασαν, λέει, κάθε προσδοκία το ενδιαφέρον, ξεπέρασε κάθε προσδοκία το ενδιαφέρον. Όταν ρώτησα τον κύριο Σταυρινίδη ότι από τη στιγμή που επέδειξαν τόσο μεγάλοι επενδυτές σε Κύπρο και εξωτερικό ενδιαφέρον, σημαίνει ότι έχουμε μια καλή τράπεζα. Άρα, αφού είναι καλή, γιατί να μην τα αφήσουμε κοντά μας και να τη δώσουμε? Είπε ότι δεν γίνεται. Το κράτος έχει βαρύδια. Αν τη δώσει σε ιδιώτη, θα κάνει φτερά. Ιδιώτης είχε και τη λαϊκή και έκοψε τα φτερά της, κύριε Περδίκη. Ναι, τώρα, τόσο κοντή μνήμη έχουμε. Ο συνεργατισμός είναι του κράτους. Ο συνεργατισμός ανήκει στο συνεταιριστικό κίνημα. Ο κράτος τον πήρε κοντά του, τάχα μου, για να το σώσει. Ναι. Γιατί να το σώσει, τον ξεπουλά. Ούτε αυτό το 25% που διασφάλιζε η νομοθεσία σήμερα δεν είναι διασφαλισμένο. Σήμερα αυτό το 25%. Δεν θέλουν να έχουν βαρύδια, λέει. Έτσι μας είπε ο κύριος Σταυρής, προφανώς. Σήμερα είναι βαρύδι. Η περιουσία που έπιασαν από τους συνεταιριστές την έδωσαν στους συνέτερους διορισμένους εκεί στο Συμβούλιο της Επιτροπής του Συνεργατισμού και στη διοίκηση του συνεργατισμού. Έβαλε ο φορολογούμενος άλλα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ
αυτή την περιουσία την εξευτελίζουν. Το ρωτάτε κι εσείς ποια είναι η αξία του συνεργατισμού, αρνείται να την καθορίσει για τον ευνόητο λόγο ότι έχουν ουσιαστικά ξεφτελήσει τον συνεργατισμό και έχουν εξαρενήσει τα κέρδη, αυτή την περιουσία 100 χρόνων και τα 1,7 δις που έβαλε μέσα το κράτος ο πολίτης, ναι. Τα έχουν εξαρενήσει από εδώ και από εκεί και θα τον πασάρουν ουσιαστικά τον συνεργατισμό σε κάποιον επενδυτή και θα πούνε εμείς επελευθερώσαμε τον κυπριακό λόγο από ένα βαρύδι. Η περιουσία του κυπριακού λαού είναι βαρύδι. Πώς έγινε βαρύδι? Κάποιοι φταίνε που έγινε βαρύδι. Και αν είναι ακόμα τόσο να μεγάλο βαρύδι όπως μας το παρουσιάζουν. Ακόμα και να δεχτούμε ακριβώς, ετοιμαζόμουν να πω ότι είναι ένα βαρύδι, που αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό και είναι και ουσιώδες θέμα προς συζήτηση. Ακόμα και αν είναι βαρύδι, πρέπει να δούμε ποιοι έκαναν τον συνεργατισμό βαρύδι. Λοιπόν, τι το μετέτρεψαν σε βαρύδι. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Βερδική. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Άντρος Καυκαλιάς από ΑΚΕΛ. Καλημέρα, κύριε Καυκαλιά. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές. Θέλετε να σχολιάσετε και τις επικρίσεις του κύριου Βερδίκη, γιατί συνενέσατε και εσείς ως ΑΚΕΛ χτες να μην γίνει συζήτηση. Η αλήθεια δεν έχω ακούσει τον συνάδελφο τι ακριβώς έχει πει. Περίμενε, λέει και χθες. Αλλά πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί επικρίνει το ΑΚΕΛ ο συνάδελφος σε σχέση με την αναβολή της χθεσινής συνεδρίας. Όντως υπήρξε και η δική μας συνένεση στο να μην γίνει η συζήτηση του θέματος χθες με παράλληλη υπόδειξη από εμάς ότι αυτή η συνεδρία θα πρέπει να καθοριστεί άμεσα και έχει καθοριστεί για την Τετάρτη 11 ή 12 μέσα στη, το Απρίλιο. Στην Τετάρτη του Πάσχα, του Απρίλιο. Για να δούμε ότι ακριβώς, ναι, να ελέγξουμε, να εξετάσουμε τα πράγματα και να προσπαθήσουμε να παρέμβουμε στον βαθμό πλέον που έχουμε δυνατότητα ως Βουλή στο να διαμορφώσουμε δεδομένα τα οποία θα λειτουργήσουν υπέρ του συνεργατισμού. Τώρα, αν ο κύριος Περδίκης είδε κάτι άλλο μέσα από αυτήν την εικόνα. Θεώρησε ότι ποιο είναι το, ποιο ήταν το κακό. Ξέρω. Επειδή είχαμε και πριν τον κύριο Σταυρινίδη και έλεγε διάφορα, λέει από τη στιγμή που και ο κύριος Σταυρινίδης στον αέρα τα λέει, γιατί να μην έρχονταν και χθες στην Βουλή να μας τα πούν και εμάς ποια είναι τα δεδομένα, αφού δεν θα ενοχλούσε. Ο κύριος Περδίκης ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όσοι έχουν ρόλο ιδιαίτερα στα του συνεργατισμού. Από εκεί και πέρα. Εισακούστηκε εκεί μια έκκληση ότι δεν θα εξυπηρετούσε κάτι εκείνη τη στιγμή η συζήτηση. Να αφήναμε εφόσον έκλειε μια διαδικασία. Αν έκλειε, ήταν την ώρα που έκλεινε μια διαδικασία, και να έρθουν τις αμέσως επόμενες μέρες μπροστά μας για να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Οπότε αυτή ήταν η προσέγγιση του ΑΚΕΛ. Δεν δίνει σε καμία περίπτωση λευκό χαρτί στην κυβέρνηση. Διαρωτήθηκε αν τους εμπιστεύεστε. Ούτε τους εμπιστευόμαστε σε καμία περίπτωση. Σε ό,τι αφορά την ουσία του ζητήματος. Ναι. Ο κ. Σταυρίδης είπε ο χρόνος πάγωσε για το συνεργατισμό. Είναι πολύ ικανοποιημένοι. Μάλλον αυτός που θα τον πάρει το συνεργατισμό θα τον πάρει στην ολότητά του. Αυτά. Εμείς λέμε ότι είμαστε μπροστά στο πιο ακραίο σενάριο σε ό,τι αφορά στο ιδιοκτησιακό χαρακτήρα του συνεργατισμού. Αφού, όπως είναι καλά γνωστό, το πλάνο προβλέπει την πώληση ενός και του συνόλου των περιουσιακών του στοιχείων. Οι ιδιοκτήτες του συνεργατισμού, οι κυβερνώντες δηλαδή, όπως μέσα από την πράξη αποδεικνύεται, μέσα από αυτήν τη διαδικασία της δήλωσης ενδιαφέροντος και προσφορός στη συνέχεια από ιδιώτες επενδυτές, έχουν σκορπίσει στον αέρα όποιες ελπίδες υπήρχαν για να επιστρέψει ο συνεργατισμός στα μέλη τους, στους ιδιοκτήτες, στους πολίτες. Έστω και αν έχουν δεσμευτεί επ' αυτού δύο φορές, τουλάχιστον δύο φορές στο παρελθόν. Και κατά την ανακεφαλαίωση την πρώτη υπήρχε σχετική δέσμευση πριν και όταν συζητούσαμε τους προϋπολογισμούς του 2017, ανάλογη ήταν η δέσμευση από τον Υπουργό Οικονομικών. Και πρέπει να σημειώσω ότι αυτή η διαδικασία που εξελίσσεται τώρα
συνιστά ακόμη αρνητικότερη εξέλιξη και από αυτόν ακόμα το σενάριο της πώλησης των μετοχών του κράτους σε τρεις φάσεις. Όπως έχει καθοριστεί μετά την δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση του συνεργατισμού το 2015 και το σχετικό διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών. Αναφέρουμε στο 25-25-25, τρεις φάσεις μέχρι το 2020 και στο τέλος να παραμείνει και ένα 25% στο κράτος. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι χειρότερο αυτό το σενάριο και από αυτό το αρνητικό σενάριο που μόλις έχω πει. Εμείς θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους πολίτες ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι περνά από το χέρι μας να προστατεύσουμε έστω και σε έναν βαθμό ό,τι μπορούμε σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του συνεργατισμού. Μην ξεχνούμε ότι είναι και ο παραγωγικός τομέας των εμπορικών δραστηριοτήτων, ο εμπορικός τομέας του συνεργατισμού, ο οποίος πρέπει να προστατεύσει. Και εδώ υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνουμε και η κυβέρνηση να μετρήσει σε σχέση με τις αποφάσεις της για την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Ξέρετε, κυρία Γεωργίου, έχει ιδιοκτήτη αυτός, έχει αλλάξει ιδιοκτήτη ο συνεργατισμός. Είναι το κράτος. Εδώ και 5 χρόνια. Ωραία. Η κυβέρνηση είναι ο ιδιοκτήτης εδώ και 5 χρόνια. Η κυβέρνηση είχε την ευθύνη για τη διοίκηση του συνεργατισμού εδώ και 5 χρόνια. Η κυβέρνηση για 5 χρόνια του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι δεν λαμβάνε ένα αποφάσεις για το συνεργατισμό ή αν θέλετε μεθόδευε άλλη πορεία για το συνεργατισμό από αυτήν που δήλωνε δημόσια και δεσμευόταν. Και είναι ακριβώς για όλα αυτά υπόλογη στην κυπριακή κοινωνία για την πορεία που πήραν τα πράγματα. Και πρέπει να σταθεί απέναντι στον κυπριακό λαό η κυβέρνηση και να δώσει απαντήσεις. Δεν φαίνεται πάντως διατεθειμένη, προχωρεί κύριε Καυκαλιά, ούτε απαντήσεις να δώσει ούτεδήποτε και οτιδήποτε άλλο και δεν ξέρω τι μπορεί να σωθεί, αν μπορεί να σωθεί. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα. Δεν παρουσιάζεται να είναι κάτι άλλο, δεν φαίνεται κάποιος να μπορεί να τη σταματήσει. Είναι αλήθεια ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα και έχουν δρομολογηθεί. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και δεν μπορεί να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν υπηρετούμε ούτε τους πολίτες, ούτε τον συνεργατισμό, ούτε κανέναν με το να κρύβουμε τα πράγματα. Όμως σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνω ότι εμείς θα επιδιώξουμε, θα προσπαθήσουμε να σώσουμε, όπως το θέσετε και εσείς, ό,τι μπορούμε να σώσουμε σε σχέση με το χαρακτήρα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του συνεργατισμού. Και θέλω να πω ότι και με έναν αναμονή της συζήτησης που θα γίνει στην Βουλή, αλλά και με άλλες πρωτοβουλίες που θα πάρουμε και άλλες παρεμβάσεις, θα κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Έγινε, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, να ακούσουμε και την Άννα Θεολόγου. Καλημέρα, Άννα Θεολόγου. Καλημέρα σας. Δύσκολα τα πράγματα. Εσείς χθες κάνατε και μια εκδήλωση, έτσι, για το συνεργατισμό έξω από το Προεδρικό. Ναι, ο λόγος, κύριε Γεωργίου, που έγινε η εκδήλωση για το συνεργατισμό έξω από το Προεδρικό χθες ήταν για να κατατεθεί μια ενυπόγραφη καταγγελία από πολίτες προς το Γενικό Εισαγγελέα για να διερευνήσει πιθανόν αδικήματα διασπάθησης δημόσιου χρήματος σχετικά με τη διαχείριση του τα τελευταία 4 χρόνια μετά την κρατικοποίηση του οργανισμού. Μπορώ να πω ότι ήταν ικανοποιητική προσελεύση του κόσμου με τα δεδομένα που αντιμετωπίζουμε γενικότερα σε διαμαρτυρίες σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχει, αντιλαμβάνεστε, μια... μπορώ να το θεωρήσω ως απάθεια σχετικά με τις διαμαρτυρίες, αλλά θεωρώ ότι το θέμα του συνεργατισμού είναι θέμα το οποίο αφορά ολόκληρον τον τόπο, όπως και η λαϊκή βέβαια αφορούσε ολόκληρον τον τόπο, όλο τον λαό. Δυστυχώς τα δεδομένα είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν χωρεί περιθώρια, αντιλαμβάνεστε, να μην δίνουμε έτσι προτεραιότητα όσον αφορά τα δικαιώματα του κόσμου και του φορολογουμένου πολίτη. Γι' αυτόν προχώρησα να σας πει την
Και εσείς αντιδράσατε πολύ έντονα χθες, γιατί δεν έγινε εκείνη η συνεδρία, ότι δεν θα επηρεάζεται σε κάτι αν συζητούσατε. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αντέδρασα έντονα, διότι ήταν λες και οι επενδυτές έχουν περισσότερη πληροφόρηση και προνομιακότερη πληροφόρηση από τους ίδιους τους βουλευτές. Βασικά, χθες, για να καταλάβει και ο κόσμος, οι επενδυτές αυτό που έκλεισε ήταν ένα εικονικό δωμάτιο που στήθηκε των δεδομένων. Απλώς έβλεπαν τα δεδομένα του συνεργατισμού οι επενδυτές και εσείς αυτό θα βλέπατε και στη Βουλή, έτσι. Μα ακριβώς αυτό προσπαθούσα να τους εξηγήσω, ότι δεν θα επηρεάζει καμία διαδικασία, γιατί και ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών την περασμένη εβδομάδα, όταν είχε καλεστεί την περασμένη συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου. Και ο ίδιος ο Υπουργός είχε πει: δεν μπορώ να παρευρεθώ, δεν παρευρέθηκε άλλο στην περασμένη Πέμπτη και θα έρθω την ερχόμενη να σας ενημερώσω και να σας απαντήσω τα ερωτήματά σας. Αλλά δεν είδαμε να αυτό το πράγμα εχθές. Άρα, αν υπήρχε θέμα και πρόθεση να αναβληθεί η συνεδρία, τουλάχιστον να είχαμε ενημερωθεί, τουλάχιστον. Και αυτό θεωρώ ότι θα έπρεπε να ήταν εντός της διαδικασίας από την προηγούμενη μέρα ενημέρωση των βουλευτών ότι χθες θα γινόταν η συνεδρία. Και να γνωρίζαμε και το λόγο, γιατί ο λόγος για μένα ήταν αβάσιμος. Δεν είχε βάση, δεν είχε ουσία. Εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να σωθεί κάτι από όλη αυτή τη διαδικασία? Τι εννοείτε να σωθεί κάτι? Ενώ μπορεί έστω εσείς τα κόμματα, αν προσπαθήσετε να σώσετε κάτι από αυτό που πάει να γίνει. Εγώ θεωρώ ότι μόνο εμείς ως βουλευτές μπορούμε να σώσουμε ό,τι σώζεται. Να επιτρέψουμε τέτοιες διαδικασίες που το αποτέλεσμα θα είναι μόνο προς όφελος του φορολογούμενου πολίτη. Πάντως εδώ μας είπε και στην αρχή ο κύριος Σταυρινίδης, μάλλον θα μείνουμε σε μονοψήφιο αριθμό επενδυτών, Κύπροι και ξένοι, και θα πάμε όχι να σπάσει ο συνεργατισμός σε κομμάτι, όλος θα απολυθεί. Βλέπετε, αυτά τα πράγματα έπρεπε να έρθουν να τα ενημερώσουν πρώτα μέσα στην Επιτροπή Οικονομικών. Θα τα μάθετε 12 του Απρίλη, 11-12 του Απρίλη, λέει. Κυρία Γεωργίου, τι να το κάνω 12 του Απρίλη, όταν θα είμαστε στη διαδικασία προσφοριοδότησης? Δηλαδή, θα είναι ανοιχτή διαδικασία των προσφορών πλέον μέχρι 22 του Απρίλη και εμείς ως βουλευτές θα έχουμε να ενημερωθούμε για ποιον πράγμα. Μπορεί να αναβληθεί πάλι συνεδρία και το λέω με όλη την. Με όλη την αντίληψη των πραγμάτων. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε σε τι κατάσταση πώς διαχειρίζονται και πώς αντιμετωπίζουν το θεσμό της Βουλής οι κυβερνώντες, κυρία Γεωργίου. Και εγώ αυτό το πράγμα προσωπικά δεν το δέχομαι επουδενή. Θεωρώ ότι ο τρόπος που βλέπουν τα πράγματα και η ενημέρωση που οφείλουν να δώσουν στους βουλευτές που ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο και πρέπει να λειτουργούν προς όφελος του φορολογούμενου, δεν είναι καθόλου ορθός. Και δεν είναι η διαδικασία που έπρεπε να ακολουθείτε. Επειδή ρώτουσα επισταμένα τον κύριο Σταυρινίδη να μας πει πώς είναι η αξία σήμερα του συνεργατισμού, έχει, δεν είπε νούμερα. Λέει, μα να δούμε και τι θα πει ο επενδυτής. Απέφυγε να πει ποια είναι η αξία του συνεργατισμού. Ποια είναι η διαφορά, κυρία Γεωργίου? Και πρέπει να μάθουμε. Είμαστε όλοι τόσο σίγουροι ότι όντως είναι βαρύδι σήμερα ο συνεργατισμός? Και αν δεν ήταν τόσο καλή τράπεζα ο συνεργατισμός, θα έρχονταν τόσοι πολλοί να την αγοράσουν. Σήμερα είναι καλή. Καταρχάς δεν έχουμε ανάγκη σε κεφάλαια. Και το κράτος πόσα χρωστά, θυμίστε μας πόσα χρωστά. Και το κράτος χρωστά ακόμα 1,5 δις σε δανεισμό προς το συνεργατισμό. Άρα αν είναι να αξοφλήσει το κράτος τα χρέη του, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ακριβώς όπως το λέτε. Δυστυχώς. Λοιπόν, ευχαριστώ Άννα Θεολόγου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αυτά είναι τα δεδομένα, κυρίες και κύριοι. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα είναι 30 του μήνα. Έχουμε την εκδήλωση, την συγκέντρωση όλων των αγροτικών οργανώσεων 4:30 στο ΑΚΑΚΙ, εκδήλωση διαμαρτυρίας ενάντια στο ξεπούλημα του συνεργατισμού. Είναι ομόγνωμες σε αυτό το θέμα οι αγροτικές οργανώσεις. 4:30, θυμάστε την περασμένη εβδομάδα, είχαμε συζήτηση με εκπροσώπους όλων των αγροτικών οργανώσεων και μας είχαν πει για 30 του Μάρτη στο ΑΚΑΚΙ. 4:30. Λοιπόν, πάρα πολλά και τα μηνύματα. Υπάρχει απάθεια και συνέργεια, λέει ο λαός επέλεξε τον Αναστασιάδη. Να περιπέζετε μας τι θα κάνετε, λέτε. Κάποιοι, λοιπόν, ας μην λέμε και χαρακτηρισμούς. Υπάρχει αντίδραση ακόμη και γιατί το ΑΚΕΛ δέχτηκε χθες την αναβολή. Πέφτετε στις παγίδες του αβεροφυνοφύτου και μετά αντιδράτε. Πώς είναι δυνατόν, λέει άλλος, να παρασύρονται τα κόμματα από τον αβεροφυνοφύτου? Αυτή τη στιγμή στη συνεδρία θα ήταν και κλεισμένο των θυρών. Πίσω θα πάμε και είναι ένα λεπτό γιατί έχει αλλάξει σελίδα.
Εγώ, λέει, που εκτελώ κάποιες εργασίες στο σπίτι μου, δεν θα μπορώ να πάρω χρήματα να πληρώσω. Έλεος ποιοά, ο κόσμος πρέπει να τιμωρήσει κάποιους. Μα τι έχουμε πάθει και δεν αντιδρά κανένας. Είμαστε όλοι για λύπηση. Πίσω θα πάμε και είναι προεκλογική υπόσχεση, λέει άλλος. Άλλος λέει θα βάλουν capital controls, γιατί ο επενδυτής δεν θα βρει καταθέσεις αν δεν το κάνουν. Εγώ λέω ότι ρώτησα τον κύριο Σταυρινίδη αυτό που είπε και ειδικά για τα γραμμάτια, ότι κανονικά δεν δικαιούσε να σπάσει το γραμμάτιο. Και ο νόν νοήτο τι θα γίνει από εβδομάδας. Τι λέει ο κύριο Σταυρινίδης, και μάλιστα δεν ήθελε να λέει ότι δεν θεωρεί σωστό αυτό που πάει ο κόσμος και σηκώνει τα χρήματά του. Τι λέει ο κύριος Σταυρινίδης για τις εκατοντάδες στελέχη και υπαλλήλους της προϊλαϊκής που προσελήφθησαν τα τελευταία χρόνια σε ένα οργανισμό που κινδύνευε και κινδυνεύει, φορτώθηκαν εκατομμύρια στο μισθολόγιο. Πόσα δις αποσύρθηκαν από τις ΣΠΕ αυτές τις μέρες, και αυτό τον ρωτήσαμε. Δεν είπε αριθμό, αλλά ξέρουμε ότι είναι πάνω από ένα δις. Αφού οι επενδυτές, λέει άλλος, της λαϊκής δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, τότε γιατί δέχτηκαν την αίτηση ενός από αυτού για το συνεργατισμό. Μα ειρωνεύεται ο κύριος Σταυρινίδης ή έτσι εν το ύφος του, λέει άλλος. Πόσα παίρνουν οι σύμβουλοι του Προεδρικού, γιατί μόνο για τους υπαλλήλους της ΠΕ αναφέρει. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ξεκάθαρος και για το θέμα ότι δεν, το πόσα αμείβονται έτσι κάποιοι ψηλά ιστάμενοι στις τράπεζες. Αυτό συμβαίνει στους τραπεζικούς οργανισμούς, σε όλους, γιατί και ο συνεργατισμός τράπεζα κανονική είναι. Κάποιοι ψηλά ιστάμενοι παίρνουν και 30 και 40 και 50 και 100 χιλιάδες. Τι? Και όχι μόνο, έτσι λίγα λέει. Παίρνει σειρά η ΣΥΤΑ, ζήτω ο καπιταλισμός, λέει άλλος. Λοιπόν, είναι πολλά. Έχει αλλάξει και σελίδα. Απολογούμε να άφησα κάποια πίσω. Υπάρχει μεγάλη αντίδραση και αγανάκτηση από μέρους του κόσμου. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα αλλάξουμε θέμα. Να πω στο σημείο αυτό για όσους δεν μας ακούσατε ότι γύρω σε 7 παρά 4, παρά 20, μιλήσαμε με τον Ανδρέα Κετσί, τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, για την επιχείρηση στο λιμάνι της Λεμεσού. Ήταν ολονύχτια, συνεχίζεται, γιατί δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μιλάμε για όσους δεν έχετε ακούσει για διαρροή αερίου από κυλίνδρους. Ήταν εκεί σε οχήματα αρθρωτά με σκοπό να επανεξαχθούν αυτοί οι κυλίνδροι και είχαμε την διαρροή υψές. Αμέσως η πυροσβεστική ανταποκρίθηκε όλο το βράδυ και τώρα συνεχίζεται, όπως μας εξήγησε ο κύριος Κετής. Στην ουσία γίνεται ψήξη των κυλίνδρων για να σταματήσει η διαρροή. Υπάρχουν τρία είδη αερίων, ασετιλίνη, οξυγόνο και διοξίδιο του άνθρακα. Το περιστατικό φαίνεται ότι δυστυχώς έχουμε το χειρότερο σενάριο, που είναι η διαρροή της ασετιλίνης, που είναι το επικινδυνότερο αέριο. Είπε όμως ότι δεν πρέπει ο κόσμος να ανησυχεί. Αν διαρροή ασετιλίνης γινόταν σε κλειστό χώρο, θα ήταν πολύ πιο διαφορετικά τα δεδομένα σε σχέση με το ότι έγινε σε ανοιχτό χώρο έξω, και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος είτε να αρπάξουμε φωτιά ή να γίνει κάτι άλλο. Κάλεσε τους κατοίκους να μην ανησυχούν. Η εργασία, επαναλαμβάνω, της πυροσβεστικής συνεχίζεται και μετά, αντιλαμβάνεστε, κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε και πάλι άλλες ενημερώσεις. Αυτό το λέω για όσους δεν μας άκουσαν πριν τις 7. Μιλήσαμε γύρω σε 6:40 με τον κύριο Κετή. Μουσικά, ενημερωτικά, εναλλακτικά. Άστρα στους 92,8 και 105,3. Παίζει δυνατά. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσουμε την Υπουργό Μεταφορών, την κυρία Βασιλική Αναστασιάδου. Καλή σας μέρα, κυρία Αναστασιάδου. Καλημέρα. Καλημέρα, αγαπητή Έλλη. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που μιλάμε μαζί σας με αυτή την ιδιότητα. Σας γνωρίζουμε χρόνια από την νομοθετική εξουσία που ελέγχατε την εκτελεστική. Τώρα θα σας ελέγχουν εσάς οι υπόλοιποι, κυρία Αναστασιάδου. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Οπότε εκεί θα, από αυτό το πόστο πλέον θα υπηρετείτε. Να ευχηθούμε κάθε καλό, καλή δουλειά, αφού είναι η πρώτη φορά που τα λέμε. Δύσκολο Υπουργείο. Όλα τα Υπουργεία είναι δύσκολα, αλλά εσείς διαχειρίζεστε και πολλά χρήματα και ελπίζουμε να είναι όλα προς το καλό. Λοιπόν, πρώτο σας ρωτήσω για τους οδηγούς ταξί. Είχαμε αυτό το περιστατικό στη Λεμεσό. Έχετε ενημερωθεί στο λιμάνι με τη διαρροή? Γιατί μιλήσαμε με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής. Είπε ο κόσμος να μην ανησυχεί. Η πυροσβεστική είναι εκεί, δεν υπάρχει κινδύνος. Αλλά μπορείτε να μας πείτε κάτι, κυρία Αναστασιάδου? Ναι, κοιτάξτε, και εγώ ενημερώθηκα από χτες. Οι λειτουργοί μας έχουν επικοινωνήσει με το λιμενάρχη.
για το περιστατικό. Εκείνο που μας έχουν διαβεβαιώσει είναι ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του κοινού και των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής. Δεν είναι εντός του λιμένα, είναι σε χώρο της αρχιοκειμένων εκτός του λιμένα το συμβάν. Όμως σήμερα θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για να διαχειριστεί το ζήτημα, να το διαχειριστούν οι ειδικοί, διότι ακόμα υπάρχει διαρροή και βεβαίως θα μελετήσουμε και όλα τα ζητήματα, τα γεγονότα, πώς δημιουργήθηκε, γιατί. Θα γίνει πλήρης διερεύνηση. Άρα σήμερα είναι η μέρα για τα υπόλοιπα. Το πρώτο βήμα ήταν να σταματήσει η διαρροή. Γίνεται ψήξη, μας είπε ο κύριος Σκετής, των κυλίνδρων. Και από εκεί και πέρα, λέτε, θα γίνει. Από τους τεχνικούς λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα. Θα δούμε και όλο το άλλο ιστορικό. Πώς καταλήξαμε εδώ. Θα μελετηθεί. Και οι ευθύνες, ακριβώς. Τι έγινε. Ωραία. Είδατε χθες, ξεκινήσατε έτσι με μια απεργία των οδηγών ταξί. Παρεμβήκατε χθες. Αυτοί σταμάτησαν. Τους είδατε. Πώς πήγε η συνάντηση, κυρία Αναστασιάδου, με αυτά που ζητούν? Ναι, καλά. Ήταν ένα θετικό κλίμα συνένεσης. Οι άνθρωποι μας είπαν τα προβλήματά τους. Δεν αντιτίθενται στην ύπαρξη δρομολογίων από το αεροδρόμιο, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν εκτός συζήτησης. Το κοινό δικαιούται να έχει μια εναλλακτική λύση για τη μεταφορά του από το αεροδρόμιο. Όμως έχουν κάποια θέματα που θα τα δούμε έτσι σοβαρά, θα τα μελετήσουμε με κατανόηση. Μιλούν τόσα χρόνια, είναι χρόνια τώρα, δεν είναι σημερινό ή εχθεσινό το φαινόμενο. Είναι και θέμα της πειρατείας, θέτουν διάφορα ζητήματα. Έχουν πολλά προβλήματα διαχρονικά. Τώρα όμως ένιωθαν ιδιαίτερα, τέλος πάντων, να βρίσκονται σε χειρότερη μοίρα, γιατί προσθέθηκαν και άλλα δρομολόγια με λεωφορεία, ειδικές διαδρομές από το αεροδρόμιο προς το Αγίου Νάπα και το Παραλίμνη. Πού έχετε καταλήξει, θα βρεθεί μια λύση, θα πάτε ξανά σε διάλογο? Έχουμε δώσει 3 εβδομάδες περίπου χρόνο να τα δούμε και θα ξαναβρεθούμε να τους πούμε πώς αντιμετωπίζουν αυτά τα αιτήματά τους. Μάλιστα, άρα υπάρχει ένα περιθώριο 3 εβδομάδων. Θα επανέλθετε ίσως και εσείς με κάποιες αντιπροτάσεις από μέρους σας για να δείτε πώς. Θα τα δούμε και εκεί που μπορούμε να συμβάλλουμε και να βοηθήσουμε θα το κάνουμε. Ωραία. Καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αναστασιάδου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά και από την Υπουργό Μεταφορών. Για το λιμάνι θα γίνει σε λίγο, είπε, θα ενημερωθεί και επακριβώς, ενώ τώρα σίγουρα προκύπτει το γιατί έγινε αυτή η διαρροή, τι έγινε, αν κάποιος έκανε λάθος ή όχι, και θα επανέλθουν οι οδηγοί ταξί. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με τον πρόεδρο του συνδέσμου τους που μίλησε χθες και με τη συνάδελφο την Αργύρο Γεωργίου Θωμά. Δεν απάντησε, να δούμε αν είναι και αυτοί ικανοποιημένοι. Δόθηκε όμως αυτό το περιθώριο των 3 εβδομάδων για να δούμε και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, ακόμη ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα αλλάξουμε πλήρως θέμα και κλίμα. Θα πάμε, έχουμε σήμερα, είναι επέτειος. Επέτειος, λοιπόν. Σαν σήμερα ήταν χαράματα Κυριακής, 30 του Μάρτη, που σταμάτησε να χτυπάει η καρδιά ενός σπουδαίου ήρωα, του Νίκου Μπελογιάννη. Θα τα πούμε σε λίγο και όχι μόνο. Μουσικά, ενημερωτικά, εναλλακτικά. Άστρα στους 92.8 και 105.3. Παίζει δυνατά. Λοιπόν, πρωτού πάμε στους επόμενους καλεσμένους μας για τις εκδηλώσεις τιμής στους Καβάζογλου και Μισαούλη. Να αναφερθούμε στον Νίκο Μπελογιάννη, ο οποίος με ένα γαρίφαλο ξεκλείδωσε όλη την Αθανασία. Και αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, είναι λόγια του Γιάννη Ρίτσου. Ο Μπελογιάννης, έγραψε ο Ρίτσος. Ο Μπελογιάννης μας έμαθε άλλη μια φορά πώς να ζούμε και πώς να πεθαίνουμε. Με ένα γαρίφαλο ξεκλείδωσε όλη την Αθανασία. Με ένα χαμόγελο έλαμψε τον κόσμο για να μην νυχτώσει. Αυτά έγραψε ο Ρίτσος. Χαράματα Κυριακής ήταν. 30 Μάρτη του 1952, όταν σταμάτησε να χτυπάει η καρδιά ενός σπουδαίου ήρωα, του κομμουνιστή Νίκου Μπελογιάννη, αυτού και των συντρόφων του. Μπελογιάννης, ο οποίος κέρδισε τους δολοφόνους του που τον σκότωσαν. Τους κέρδισε όμως. Οι αξίες και τα ιδανικά για τα οποία αγωνίστηκε και πάλεψε μέχρι τέλος, είναι εδώ, υπάρχουν. Δεν μπορεί να τα δολοφονήσει κανείς. Ο ίδιος ο Μπελογιάννης, από την πρώτη απολογία του στο στρατοδικείο, είχε πει ότι είμαι μέλος του
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, της Κεντρικής Επιτροπής, και ακριβώς για την ιδιότητά μου αυτή δικάζομαι. Γιατί το κόμμα μου παλεύει και χαράζει το δρόμο της ειρήνης, της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας. Στο πρόσωπό μου, είπε ο Μπελεγιάννης, δικάζεται η πολιτική του ΚΚΕ. Αυτά έλεγε όταν τον δίκαζαν. Είπαμε, όπως έγραψε και ο μεγάλος Ρίτσος, με ένα γαρίφαλο ξεκλείδωσε όλη την Αθανασία. Λοιπόν, πάμε σε δύο ήρωες της ελληνοτουρκικής φιλίας, Καβάζογλου και Μισαούλης. Το ΑΚΕΛ διοργανώνει αύριο εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους ήρωες της ελληνοτουρκικής φιλίας. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ, ο Χρήστος Χριστόφιας. Διανύουμε εξάλλου δεκαπεθήμερο επαναπροσέγγισης. Καλημέρα, κύριε Χριστόφια. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα. Τι έχουμε αύριο? Αύριο τιμούμε, αλλά ταυτόχρονα στη βάση της μνήμης τους αγωνιζόμαστε και στη σημερινή εποχή. Στην ίδιο δρόμο που χάραξαν η θυσία των Ντερβίσου Αλί Καβάζογλου, του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ και του σύντροφου του μέλους του ΑΚΕΛ και στελέχους της ΠΕΟ Κώστα Μισαούλη, οι οποίοι δολοφονήθηκαν άνανδρα από τη σοβινιστική TMT, την τουρκοκυπριακή TMT, στις 11 Απριλίου του 1965. Μπορούμε να πούμε ότι είναι τα ίδια ιδανικά που υπηρετούσαν και η θυσία τους είναι στον ίδιο βωμό με τον Νίκο Μπολογιάννη, τον δύο συντρόφων μας. Εξηγούμε, και αυτοί πάλευαν για την ανεξαρτησία, την ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας της Κύπρου, για την κυριαρχία, για την ειρήνη στον τόπο μας και την ειρηνική συμβίωση των δύο κοινοτήτων, την κοινή πάλι των εργαζομένων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Για αυτούς τους λόγους, για τους ίδιους λόγους δολοφονήθηκαν, απλώς διαφορετικοί ήταν οι θύτες, οι δολοφόνοι. Αλλά με τον ίδιο παρονομαστή, με τα ίδια κίνητρα ήταν η δολοφονία. Έτσι εμείς, ιδιαίτερα η νέα γενιά, δεν μπορούμε να μην έχουμε ενός παραδείγματα τέτοιους ανθρώπους που με το μεγαλείο της ψυχής τους και του αγώνα τους πραγματικά μας φώτισαν τον δρόμο του δικού μας αγώνα, ιδιαίτερα σε αυτήν την εποχή που βλέπουμε τι συμβαίνει, που η όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στην περιοχή μας απειλεί πραγματικά με πολεμική σύγκρουση γενικευμένη στην περιοχή μας, που η έξαρση του εθνικισμού και του σοβινισμού βρίσκεται στο απόγειο της, έχοντας μάλιστα μια κυβέρνηση που τη σιγοντάρει, μια κυβέρνηση Αναστασιάδη και Συναγερμού που μαζί συναγελάζεται με το ΕΛΑΜ και τα υπόλοιπα φασιστοειδή και τους δίνει όλον το βήμα και όλη τη δύναμη να μπορούν δυστυχώς να σπέρνουν όλο έναν και περισσότερο το δηλητήριο του ιδεολογήματος τους. Αντιλαμβάνομαι, αναφέρεστε στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, έτσι, που είδε το ΕΛΑΜ και είπε ότι μοιράζεται τις ίδιες αρχές και αξίες μαζί του. Αυτό είναι... Και αυτό, και η δήλωση και η συνάντηση και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα του τελευταίου ενός χρόνου που δυστυχώς η κατρακύλα της κυβέρνησης μας δεν έχει τελειώμα. Από την ημέρα του Ξάνς Μοντάνα που επέλεξαν ότι θα θυσιάσουν και θα συντείνουμε κι εμείς μαζί με την αδιαλλαξία της Τουρκίας στο αδιέξοδο στο Κυπριακό για χάρη των προεκλογικών σκοπιμότητων, από εκείνη την ώρα και μετά η κατρακύλα του συναγερμού και της κυβέρνησης δεν έχουν τελειώμα σε αυτόν το θέμα. Δυστυχώς όλο έναν και οδηγούν την κοινωνία μας σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Και ελπίζουμε, και δεν κινδυνολογούμε, αλλά ελπίζουμε πραγματικά να μην ζήσουμε περιπέτειες που έχει ζήσει ο λαός μας και στο παρελθόν. Εδών... Γιατί αυτήν τη φορά οι συνέπειες θα είναι πολύ χειρότερες. Η ΕΔΟΝ, Χρήστο, στις αυριανές εκδηλώσεις, ποιο είναι το δικό σας πρόγραμμα? Εμείς αύριο στις 9.30 ώρα μαζευόμαστε στο πρατήριο Βενζίνη στο Πέρα Χωριό. Και καλούμε τον κάθε νέο γενναία να έρθει μαζί μας, τον κάθε δημοκράτη, όχι μόνο τους αριστερούς, και τον κάθε δημοκράτη νέο, προοδευτικό νέο, που νιώθει ότι δεν ανέχεται αυτή την κατάσταση που μόλις έχουμε περιγράψει, να έρθει μαζί μας να πορευτούμε στην αντιφασιστική πορεία μας από το Πέρα Χωριό στο Δάλι, που θα γίνει η εκδήλωση του ΑΚΕΛ στις 11 παρατέταρτου με ομιλητή του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος των Άντρων Κυπριανού στις 11 παρατέταρτου. Και μετά θα πορευτούμε, θα καταλήξουμε στον τάφο του σύντροφου Καβάζογλου
για να τον μνημονεύσουμε και να αποτίσουμε εκεί τις κατάλληλες τιμές. Μάλιστα, άρα εσείς από τις 9.30 θα ξεκινήσετε με αυτή την πορεία. Μαζευόμαστε στις 9.30 μέχρι τις 10 παρά κάτι θα ξεκινούμε την πορεία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κάθε επιτυχία. Να πω κάτι τελευταίο. Ναι. Η ΕΔΟΝ αυτές τις μέρες, το επόμενο 15ήμερο, θα διοργανώσει σε αυτό το πλαίσιο που είπαμε 20 ολόκληρες εκδηλώσεις σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Σε όλες τις επαρχιακές οργανώσεις, από την Πάφο μέχρι την Αμόχωστον, από τη Λεμεσόν και τη Λάρναγα στη Λευκοσία, στο σύνολο τους 20 εκδηλώσεις διαφορετικού χαρακτήρα και μορφής, από πολιτιστικές μέχρι πολιτικές εκδηλώσεις, από ακόμα και αθλητικές εκδηλώσεις, ακριβώς προς τιμή του 15ήμερου επαναπροσέγγισης και των ιδανικών των οποίων πρεσβεύει αυτόν τον 15ήμερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε εκδηλώσεις σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, μας ακούει, να μείνουμε λίγο σε αυτή την επέτειο. Μας ακούει ο ιστορικός, ο κύριος Κουζουπής, ο κύριος Νίκος Κουζουπής. Καλημέρα, κύριε Κουζουπή. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Να μας πάρετε λίγο πίσω στο χρόνο, έτσι, και για τους νεότερους αλλά και οι πιο παλιοί, για να θυμούνται ποιοι ήταν οι Καβάζογλου και οι Μισαουλής. Αγαπητοί Έλπης, αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι δύο ηρωικές φυσιογνωμίες αποτελούν σύμβολο της ειρηνικής συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Διότι μαζί στον αγώνα, μαζί και στο θάνατο, έδωσαν τη ζωή τους στην προσπάθεια τους ακριβώς να τερματίσουν το διαχωρισμό που ήδη υπήρχε στην κυπριακή κοινωνία. Ένας διαχωρισμός ο οποίος, όπως είναι πολύ καλά γνωστό, εξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 50 με τις διακοινωτικές συγκρούσεις που το απάβγασμα τους ήταν το 58 με τις δολοφονίες αριστερών προοδευτικών Τουρκοκύπριων σε μια προσπάθεια τότε της εθνικιστικής τουρκοκυπριακής ηγεσίας να διαιρέσει, να συμβάλλει στη διαίρεση του νησιού. Είναι μια συνέχεια των δολοφονιών των Ελληνοκύπριων αριστερών συνδικαλιστών πάλι το 58 σε μια προσπάθεια ακριβώς να φημωθεί η αριστερά, γιατί άρθρωνε λόγω ενάντια στα αντικυπριακά σχέδια που εξυφαίνονταν την εποχή αυτή. Είναι μια αλυσίδα των Γκρίκων των δολοφονιών που ακολούθησαν μετά την ανεξαρτησία. Απλώς να υπενθυμίσουμε ότι οι δημοσιογράφοι Μπουρκάν και Χικμέτ που δολοφονήθηκαν το 62 μέσα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα ήταν φωνές οι οποίες ήταν υπέρ της συνεργασίας και της ειρηνικής συμβίωσης των δύο κοινοτήτων. Είχαμε τις διακοινωτικές συγκρούσεις του 63, είχαμε τον εγκλωβισμό των Τουρκοκύπριων σε διάφορους θύλακες, είχαμε την TMT να κυριαρχεί μέσα σε αυτούς τους θύλακες και να τρομοκρατεί. Είναι μέσα σε αυτόν το πλαίσιο των ραδιουργιών, των ξένων επεμβάσεων και των υπεριαλιστικών αντικυπριακών σχεδίων που ο Ντερβής Αλί Καβάζογλου ύψωσε τη φωνή του για την ανάγκη της ειρηνικής συνύπαρξης. Απευθυνόμενος και στους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες του, αλλά επίσης απευθυνόμενος και στους Ελληνοκύπριους. Πρέπει να πούμε ότι ο Καβάζογλου δεν ήταν μια τυχαία προσωπικότητα, ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, είχε δεχθεί πιέσεις, εκβιασμούς από τη δεκαετία του 50 από τους εθνικιστικούς κύκλους της τουρκοκυπριακής κοινότητας, όμως ακριβώς μέσα σε αυτές εκείνες τις δύσκολες συνθήκες του 63, του 64, του 65, ο Καβάζογλου συνέχιζε τις επαφές του και τη διαφώτιση μέσα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που οι TMT, οι εθνικιστές, οι εξτρεμιστές της τουρκοκυπριακής κοινότητας ήθελαν πάση θυσία να σβήσει αυτή η φωνή, να σταματήσει να αρθρώνει τον πολιτικό λόγο που έμπαινε εμπόδιο στα σχέδια τους. Mm-hmm. Σε αυτήν την προσπάθεια είχε στενόν συνεργάτη έναν συνδικαλιστική Ελληνοκύπριον της ΠΕΟ,
τον Κώστα Μισαούλη, οι οποίοι τους βρήκαν τους έστησαν καρτέρι στις 11 του Απρίλη εκεί έξω από την Αθιένου, μεταξύ μάλλον Αθιένου και Λουρουζίνας, και τους δολοφόνησαν. Επειδή είπατε κι εσείς προηγουμένως ότι, και βέβαια αυτό είναι καταγραμμένο κάτω ιστορικά, ότι είχαμε βεβαίως και άλλες δολοφονίες, δεν ήταν μόνο αυτοί οι δύο. Έχουν μείνει όμως αυτοί οι δύο ως σύμβολο και της ελληνοτουρκικής φιλίας και όχι μόνο. Γιατί αυτοί οι δύο, κύριε Κουζούπη, γιατί αυτοί οι δύο έμειναν σύμβολο ενώ είχαμε τόσες και άλλες δολοφονίες, ενώ τι ήταν αυτό που ξεχώριζε, πέρα από αυτά που έχετε πει βέβαια, τι ήταν αυτό που ξεχώριζε και έμειναν αυτοί οι δύο, ας το πούμε έτσι, στην ιστορία, ως σύμβολο? Διότι είναι ένας Ελληνοκύπριος και ένας Τουρκοκύπριος. Όλες οι άλλες δολοφονίες ήταν είτε Τουρκοκύπριοι ξεχωριστά, είτε Ελληνοί. Αυτό που έγινε κιόλας, ότι εδώ βρήκαν μαζί, ότι έτσι. Στη μάχη στη ζωή, στη μάχη για την επαναπροσέγγιση, στη μάχη για την ειρηνική συμβίωση, έδωσαν από κοινού την ίδια τους στη ζωή. Και είναι γνωστή η φωτογραφία που τους δείχνει στο μέσα στο αυτοκίνητο, ακριβώς συχταγκαλιασμένους. Και αυτό ήταν το μίσος που είχαν οι δολοφόνοι, οι οποίοι όχι απλώς τους δολοφόνησαν, απλώς είχαν αδειάσει όλες τις ασφαλοθήκες πάνω στα γωνιά τους. Και είναι αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι γενικά οι λαοί, ανά το παγκόσμιο, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Τα κράτη είναι τα συμφέροντα των κρατών είναι που αφήνουν και έχουν τους λαούς μοιρασμένους και διχασμένους. Κυρία Γεωργίου, αντιλαμβάνεστε ότι το μήνυμα το οποίο αποστέλλετε, και καμιά φορά που ιδιαίτερα στις μέρες μας που δυστυχώς κινούμαστε προς άλλες κατευθύνσεις όσον αφορά το Κυπριακό και όσον αφορά την προσπάθεια ανεξέβρεσης λύσης, ότι τα θύματα από την τουρκοκυπριακή κοινότητα που εδόθηκαν για αυτήν την προσπάθεια επανένωσης της πατρίδας μας είναι πάρα πολλά. Οι δολοφονίες Τουρκοκύπριων έχουν συνεχιστεί και μετά το 1974. Mm-hmm. Μετά τον πλήρη την de facto διχοτόμηση, υπάρχουν φωνές, σοβαρές φωνές μέσα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, οι οποίες ακριβώς αρθρώνουν λόγο για την ανάγκη επαναπροσέγγισης, για την ανάγκη ειρηνικής συμβίωσης, για την ανάγκη επανένωσης του νησιού. Γιατί πάνω απ' όλα αισθάνονται Κύπροι. Και αυτό ακριβώς αποτελεί καθήκον για τους Ελληνοκύπριους να συμβάλλουν με την πολιτική, με τις θέσεις τους, με τις τοποθετήσεις τους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτόν τον κοινό μέτωπο για την επανένωση και τη σωτηρία της πατρίδας μας. Αυτά είναι τα μηνύματα τα οποία στέλνει ο θάνατος, η θυσία των Καβάζογλου και Μισαούλη και των τόσων άλλων, οι οποίοι εκτελέστηκαν ακριβώς διότι είχαν αυτά τα νάματα, είχαν αυτές τις θέσεις, αυτές τις τοποθετήσεις. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο που δεν έχω ρωτήσει, κύριε Κουζουπή, και να σας αποδεσμεύσω. Αυτό το οποίο θα ήθελα ακόμα μια φορά να καλέσω είναι αύριο στο Δάλι, πρέπει να είναι μαζική παρουσία των ευρύτερων στρωμάτων του λαού, γιατί ακριβώς θα πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι αυτή η πατρίδα είναι πολύ μικρή για να διατηρείται μοιρασμένη, αλλά πολύ μεγάλη για να μας χωρέσει όλους. Και το μήνυμα που πρέπει να σταλεί είναι ότι όλοι αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή με διάφορους τρόπους θέλουν να προωθήσουν τον διαχωρισμό, τον χωρισμό, το μίσος, τη μυθαλλοδοξία, αλλά και να προωθήσουν κάποιες λύσεις δύο κρατών ή αυτόν το οποίο συνήθως ακούεται εκείνοι που ζει και εμείς πολλά, ότι δεν μπορεί να περάσει. Ότι το καλύτερο μνημόσυνο για όλους αυτούς τους ηρωμάκτηνες είναι ακριβώς η επανένωση της πατρίδας μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουζουπή. Ευχαριστώ. Να είστε καλημέρα. Καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, αύριο η εκδήλωση του ΑΚΕΛ, 9:45 απότιση φόρου τιμή στη μνήμη του Κώστα Μισαούλη στο Κημητρίο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, κατάθεση Στεφάνων. 9.30 κίνηση πορείας νεολαίας από το Πέρα Χωριό, σταθμός βενζίνης Παράσχου προς το Δάλι.
10 και 45 συγκέντρωση έξω από το οίκημα των Λαϊκών Οργανώσεων Δελγιού. Χαιρετισμός από τον πρόεδρο της ΔΕΒΙΣ και ομιλία από τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Θα ακολουθήσει σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και πορεία προς το τουρκικό κημητήριο Δελγιού. Εκεί θα γίνει κατάθεση στεφάνων στον τάφο του Ντερβίς Άλι Καβάζουγλου. Τη ζωή να την παίρνεις πολύ σοβαρά. Χαμογέλα της. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Εσύ και η Ευρώπη. Παρασκευή σήμερα. Το ένθετό μας, Europe Direct Larnaca, σε αυτή την Παρασκευή. Είναι η Μισθό Κατσούρη στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μισθό. Καλημέρα σας. Τι έχουμε αυτή τη βδομάδα? Λοιπόν, αυτήν τη βδομάδα δύο θέματα θα σας πω. Το πρώτο είναι ότι από την 1η Απριλίου του 2018 θα μπορούν όλοι να ταξιδεύουν με τις ψηφιακές συνδρομές τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι δηλαδή που διαθέτουν συνδρομές επιγραμμικών περιεχόμενων στη χώρα καταγωγή τους θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν όπου και αν βρίσκονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή για παράδειγμα, όσοι έχουν τα Netflix, όσοι έχουν π.χ. ξεγονόμα κλπ. Συνδρομές σε διάφορα κανάλια και δεν μπορούσαν να τα παρακολουθήσουν όταν έφευγαν είτε για διακοπές είτε για επαγγελματικούς λόγους, τώρα θα μπορούν, θα έχουν αυτήν την ελεύθερη πρόσβαση. Οι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των ψηφιακών πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα αναγκάζονται πλέον να χάνουν τις αγαπημένες τους ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και μεταδόσεις αθλητικών αγώνων, βιντεοπαιχνίδια ή ηλεκτρονικά βιβλία, τα οποία είναι συνδρομητές στη χώρα καταγωγή τους. Οι κανόνες αυτοί θα ισχύουν για τις υπηρεσίες επιπληρωμή, αλλά μπορούν επίσης να εφαρμοστούν και από τους παρόχους ελεύθερου περιεχομένου. Οι πάροχοι επιγραμμικού περιεχομένου θα μπορούν επίσης να κάνουν χρήση των νέων κανόνων, επειδή δεν θα χρειάζεται πλέον να αποκτούν άδειες για τις χώρες στις οποίες ταξιδεύουν οι συνδρομητές τους. Να σας πω ότι οι καταναλωτικές δαπάνες για συνδρομητικές υπηρεσίες βίντεο αυξήθηκαν κατά 113% ετησίως μεταξύ του 2010 και του 2014 και ο αριθμός των χρηστών κατά 56% μεταξύ του 2014 και του 2015. Εκτιμάται επίσης ότι τουλάχιστον 29 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή το 5,7 των καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσαν να κάνουν χρήση της διασυνοριακής χωρητότητας. Αυτό είναι το ένα μας θέμα. Και το άλλο μας θέμα είναι ότι στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από κοινού με στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επισκέφτηκαν την Κύπρο από 19 μέχρι 23 Μαρτίου για να πραγματοποιήσουν την τέταρτη αποστολή με τα προγραμματικής εποπτείας και γενικότερα για να θέσουν και να εξετάσουν πώς αν υπάρχει πλέον οικονομική ανάκαμψη. Έχουν διαπιστώσει ότι συνεχίζεται η οικονομική ανάπτυξη, υπάρχει ανανεωμένη εντολή μεταρρυθμίσεων και γενικότερα υπάρχει μια βελτίωση. Φυσικά οι συνθήκες της αγοράς εργασίας παράλληλα που έχουν συνεχίσει να βελτιώνονται. Εν τούτης, υπάρχει το μερίδιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων του ιδιωτικού και του δημόσιου χρέους, καθώς και το ποσοστό ενεργείας των νέων που είναι ψηλό, τα οποία είναι τα τρία σημαντικά θέματα τα οποία απασχολούν αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αυτά έχουμε για αυτή τη βδομάδα. Αυτά, ναι. Λοιπόν, να ευχηθώ καλό Πάσχα, Μισθό. Θα τα ξαναπούμε ξόπασκα που λέμε. Επίσης, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Αυτά από το Europe Direct Larnaca. Λοιπόν, κλείσαμε και με το ευρωπαϊκό θέμα. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα που υπογράφει ο αναρχικός, όπως μου υπογράφει. Λέει, διαφωνώ μαζί σου, αλλά νομίζω στην ουσία λέει ο ακροατής ότι η ιδέα του κράτους έθνους είναι απλός ρομαντισμός. Η πραγματικότητα είναι ότι ο πόλεμος γίνεται μεταξύ αυτών που έχουν και αυτών που πεινούν. Αδελφός μου, λέει, είναι αυτός που το παιδί του κλαίει από την πείνα και όχι αυτός που απλώς μιλά την ίδια γλώσσα μαζί μου και ανεμίζει το ίδιο χρώμα σημαίας πάνω από το κεφάλι του. Δεν διαφωνούμε ακριβώς ότι και πάντα, τουλάχιστον εγώ το λέω καθημερινά, ότι ούτε πρέπει να... δεν έχουν κάτι να χωρίζουν οι λαοί. Η αλληλεγγύη το μεγαλύτερο όπλο των λαών. Εξάλλου ο Τσέ είχε πει ότι συγγενής μου είσαι αν μοιράζεσαι τον ίδιο θυμό μαζί μου για την αδικία που συντελείται στον κόσμο. Έτσι, αν και εσύ νιώθεις αυτή την αδικία, τότε είμαστε συγγενείς. Δεν χρειάζεται να τρέχεις στις φλέβες μας το ίδιο αίμα. Ακριβώς αυτό πρέπει. Και ο κάθε λαός πρέπει να συμπονεί με το διπλανό του. Όπως
τα λέμε καθημερινά και με τους πολέμους που γίνονται γύρω μας. Ούτε διαβάθμιση της ανθρώπινης ζωής πρέπει να υπάρχει, ούτε να ξεχωρίζουμε τον άσπρο από τον μαύρο, τον Ευρωπαίο από τον Ασιάτη και όχι μόνο. Έτσι. Και είπαμε, η αλληλεγγύη είναι το ισχυρότερο όπλο στα χέρια των λαών. Και επειδή θέλω να κλείσω με τον Μπελογιάννη, έτσι όπως ξεκίνησα, που είπαμε σήμερα, σαν σήμερα δολοφονήθηκε μαζί με τους τρεις συντρόφους του. Ο ίδιος επίσης ένα απόσπασμα από την απολογία στην δεύτερη δίκη, τον Φλεβάρη. Σύντροφος είπε, όχι συγγενής, με διορθώνουν για τον Τσέ και έχουν δίκιο. Σύντροφος είπε, όχι συγγενής, σωστό. Είμαστε σύντροφοι αν μοιραζόμαστε την αδικία, αν μοιραζόμαστε αυτό το συνέστημα, εννοώ. Λοιπόν, ο Μπελογιάννης είχε πει ότι αγαπάμε την Ελλάδα και το λαό της περισσότερο από τους κατηγόρους μας. Ακριβώς αγωνιζόμαστε για να ξημερώσουν στην χώρα μας καλύτερες μέρες, χωρίς πείνα και πόλεμο. Και όταν χρειαστεί, θυσιάζουμε και τη ζωή μας, είπε ο Μπελογιάννης. Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα, με την καρδιά μας και το αίμα μας. Τίμησε ο Μπελογιάννης τα πιστεύω του, τους αγώνες και τους δικούς του και των συντρόφων του. Και είναι η χαρακτηριστική αναφορά ότι το κουκουέ γεννά Μπελογιάννηδες. Στη μνήμη του Μπελογιάννη, λέει ακροατή, θα ήθελα το γελαστό παιδί. Άλλος μου λέει καλημέρα, Έλπης, βάλει την απολογία του Μπελογιάννη. Παιδιά, μακάρι να είχα το χρόνο. Διάβασα έτσι δύο αποσπάσματα μικρά από την απολογία. Είπαμε και τι έγραψε ο Ρίτσος. Μακάρι να μπορούσαμε, αλλά πραγματικά και αυτό που ακούσαμε για τον Νίκο Μπελογιάννη. Πρέπει να πάμε και σε αθλητικό παράθυρο. Είναι εδώ η Κατερίνα Κυριάκου. Είπαμε όμως, οι αρχές, τα ιδανικά, οι αξίες είναι εδώ. Δεν μπορεί κανείς να τα δολοφονήσει. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Λιμιτέδ. Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα, ελπίζω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε αγωνιστική, έτσι. Ναι. Βεβαίως, έχουμε αγωνιστική. Μετά και τις υποχρεώσεις εθνικής μας ομάδας, επανερχόμαστε στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος. Τα παιχνίδια θα γίνουν Σάββατο και Κυριακή. Η τέταρτη αγωνιστική και η πέμπτη αγωνιστική θα γίνει Τρίτη και Τετάρτη. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο δεν θα υπάρχει, όχι αυτό, το επόμενο, δεν θα υπάρχει αγωνιστική δράση λόγω Πάσχα. Λοιπόν, αύριο Σάββατο, 31 Μαρτίου, θα γίνουν τα παιχνίδια από ΑΕΛ στις 5, ΑΕΚ Απόλλωνα στις 7, Νέα Σαλαμίνα Ερμής στις 5, στο δεύτερο γκρουπ, και Δόξα Αλκής στις 6 ώρα. Την Κυριακή θα γίνει το Ολυμπιακός Πάφος στις 5, και Ομόνια Ανόρθωση στις 6 ώρα. Η πέμπτη αγωνιστική, επαναλαμβάνω, θα γίνει Τρίτη 3 Απριλίου και Τετάρτη 4 του μηνός. Θα έχουμε και παιχνίδι την Πέμπτη, αυτό ανάμεσα στον Ερμή και τον Ολυμπιακό. Θα τα πούμε βεβαίως την ερχόμενη εβδομάδα για την πέμπτη αγωνιστική. Θυμίζω στη βαθμολογία, στο πρώτο γκρουπ, ο Απόλλωνας είναι στην κορυφή με 70 βαθμούς, ο Αποέλ ακολουθεί με 67. Η Ανόρθωση είναι στους 60, η ΑΕΚ στους 58, η ΑΕΛ 51 και η Ομόνια 44. Στο δεύτερο γκρουπ, Δόξα 37, Ερμής 36, Αλκή 32, Νέα Σαλαμίνα 30, Πάφος 29 και Ολυμπιακός Λευκοσίας 20 βαθμοί. Πριν πάμε στις υπόλοιπες κατηγορίες, τις τελευταίες μέρες είχαμε ανανεώσεις συνεργασίας στις δύο ομάδες της Αμοχώς τους, την Νέα Σαλαμίνα και την Ανόρθωση. Η Ανόρθωση αρχικά ανακοίνωσε ότι συμφώνησε ως το 2020 με τον Ρόνι Λέβη, και την επομένη, η Νέα Σαλαμίνα, ανακοίνωσε και αυτή χθες το πρωί ότι έχει ανανεωθεί συνεργασία με τον ο προπονητή της ομάδας, τον Σαββαπούρ Σαϊτίδη. Αυτό που ξεχωρίζει τα τελευταία 24 ώρα, που παίζει δυνατά τα τελευταία 24 ώρα και αφορά το ρεπορτάζ της Ομόνιας, έχει να κάνει με τον επενδυτή από το εξωτερικό, που
Εντάξει, μπροστά βγαίνει μια ομάδα μελών του σωματείου που είναι σε συζητήσεις με αυτόν τον επενδυτή και υπάρχει έτσι μια καλή προοπτική συνεργασίας με την Ομόνια. Φαίνεται ότι, αν και εφόσον προχωρήσει βεβαίως αυτή η κουβέντα, ο άνθρωπος αυτός, συγκεκριμένος άνθρωπος, είναι έτοιμος να βάλει κάποια εκατομμύρια αρχικά, έτσι ώστε η Ομόνια να μπορέσει να ξεπεράσει τα προβλήματα που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε που... ακόμα δε ποιος είναι, δεν ξέρουμε. Εντάξει, πληροφορίες λένε για έναν είναι ότι είναι Κύπριος που ζει μόνιμα στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αυτό μάθαμε. Όνομα δεν... Δεν μπορούμε να πούμε κάτι έτσι προς τα έξω. Μπαίνει μπροστά μια ομάδα φίλων της Ομόνιας και αυτή συζητά ουσιαστικά, έχει ζητήσει να δοθεί παράταση για την εκλογική γενική συνέλευση 2 εβδομάδες μετά, δηλαδή προς το τέλος του Απρίλη, ώστε να δοθεί χρόνο να ολοκληρωθούν οι επαφές. Για να δούμε, αυτό που χρειάζεται... Η Ομόνια είναι σίγουρα έναν άνθρωπο, ναι, ή κάποιους ανθρώπους να βάλουν χρήματα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό μπορεί να την καίει στην παρούσα φάση την Ομόνια, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα πρέπει να γίνουν πολλά, έτσι η Ομόνια να μπει σε μια βάση που την θέλει ο λαός της και να επιστρέψει σε κάποιο χρόνο εκεί που την είχε συνηθίσει πριν από κάποια χρόνια τουλάχιστον ο κόσμος της. Χθες έκανε κάποιες δηλώσεις ο κύριος Δώρος Σεραφείμ, είχε μιλήσει στον άκτιβο πρώην πρόεδρος της Ομόνιας και ουσιαστικά είπε μεταξύ άλλων ότι αυτό το διοικητικό συμβούλιο είναι και χειρότερο από αυτή. Η γραμμή που χάραξε, τέλος πάντων, ήταν χειρότερη και από αυτήν του κυρίου Μιλτιάδη Νεοφύτου. Αυτό το συμβούλιο, είπε, δεν έχει κάνει τίποτα ουσιαστικά. Η Ομόνια 2 χρόνια είναι και εκτός Ευρώπης. Ο κύριος Δώρος Σεραφείμ, ο οποίος, εντάξει, πολλές φορές είχε βρεθεί στο στόχαστρο οπαδών ουσιαστικά, αλλά θεωρώ ότι είναι από τους ανθρώπους που τουλάχιστον μπορούσε να ελέγξει πάρα πολλά πράγματα και οικονομικά αλλά και άλλα πολλά. Λοιπόν, τώρα λέγαμε, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχει αυτός ο επενδυτής, δεν είναι απλά μια φήμη. Την ίδια ώρα και στον τύπο παρουσιάζεται ο κύριος Νίκος Κατσουρίδης, παρουσιάζουν τον κύριο Νίκο Κατσουρίδη ότι είναι έτοιμος με συνδυασμό να διεκδικήσει θέση στα διοικητικά του Τριφυλιού. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα. Ο κύριος Κατσουρίδης, ο οποίος έχει πει ότι έως τις 6-7 Απριλίου, την ερχόμενη εβδομάδα ουσιαστικά, θα υποβάλει ενδεχομένως εκτός απρόπτου την υποψηφιότητά του για τα διοικητικά της Ομόνιας. Για να δούμε, αγωνία στους φίλους της Ομόνιας για το τι θα γίνει. Απομένουν 24 ώρα ουσιαστικά μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα. Η Ομόνια έχει την ευκαιρία, έχει τη διορία ουσιαστικά να βρει τα χρήματα που ήθελε. Μέχρι προχθές είχε περίπου 150.000 για να κλείσει και το κεφάλαιο κριτηρίων Μαρτίου. Και νομίζω ότι εύκολα δύσκολα από το 1 εκατομμύριο που ήθελε από την αρχή του μήνα μέχρι σήμερα, νομίζω ότι θα βρει τα χρήματα τουλάχιστον για να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο. Λοιπόν, στις μικρότερες κατηγορίες τώρα, θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα το πρωτάθλημα της επιλέκτης κατηγορίας έχει ολοκληρωθεί και εμείς συνεχίζουμε ουσιαστικά με παιχνίδια δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Σήμερα έχουμε μάτς στις 7, Εθνικός Άσιας Οθέλος Αθιένου. Ο Οθέλος Αθιένου, ο οποίος 3 αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος δεύτερης κατηγορίας, έχει μπει και αυτός
σφήνα για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης του πρωταθλήματος που οδηγεί και στην πρώτη κατηγορία. Τα πράγματα όμως είναι δύσκολα, πιο δύσκολα σε σχέση με το παραλίμνη και την αναγέννηση Δρίνιας. Η ομάδα Βυσσινία έχει 51 βαθμούς, η αναγέννηση είναι στους 50 και ο Θέλος στους 48. Σίγουρα ο Θέλος δεν πρέπει να χάσει, θα πρέπει να κάνει τρεις σερί νίκες και να περιμένει και στραβοπατήματα είτε της Ένωσης είτε της αναγέννησης. Η Ένωση που έχει το προβάδισμα, αλλά αυτό το προβάδισμα ανατρέπεται εκτός και αν αλλάξει κάτι μετά και την ολοκλήρωση αυτής της αγωνιστικής 24ης. Λοιπόν, αύριο στις 3:30 ξυλοτύμπου Ασυλίσης, διγενής ορόκληρης αναγέννηση Δερίνιας, Ομόνια Ραδίπου Θόηλα Κατάμιας, ΑΕΖΑ Κακίου Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Καρμιώτης Απολεμιδιών Χαλκάνο Ρασιδαλίου και Αγία Νάπα ΠΑΚ Κερίνιας. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τον υποβιβασμό, η ομάδα που είναι ήδη στην τρίτη κατηγορία είναι ο Χαλκάνο Ρασιδελίου. Από εκεί πέρα έχουμε τον Εθνικό Άσας να παλεύει για την παραμονή, το Θόηλα Κατάμιας, την Ξυλοτύμπου και τον Διγενή Ορόκλινης. Έχει ένα προβάδισμα Διγενής Ορόκλινης, όμως και εδώ υπάρχει ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τον υποβιβασμό. Ποιες ομάδες θα αποφύγουν τον υποβιβασμό. Στην τρίτη κατηγορία, εδώ έχουμε 30 αγωνιστικές, οπότε έχουμε άλλες 4 αγωνιστικές μέχρι την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Αύριο θα γίνουν τα παιχνίδια Πέγε, Ελπίδα, Στρομερίτη, Λεβαδιακός, Αλαμίνα, Λεβαδιών, Ορμίδια, Ενάδπολης, Χρυσοχούς, Μια Περαχωρίου, Ακρίτας, Χλωρέκας, Ενιδιγενής, Ύψωνα, Απεάκρο, Τυρίου, Αχυρώνας, Λιοπετρίου, Απέπιτς, Ηλιάς, Ολυμπιάς, Λιμπιών και Εθνικός Λατσιών, Φίνικας, Αγίας Μαρίνας, Χρυσοχούς. Το παιχνίδι του Διγενή Μόρφου με τον Ονίσιλο Σωτήρας θα γίνει στις 2 Απριλίου και όχι την Κυριακή 1η του μηνός. Θυμίζω ότι ο Ονίσιλος Σωτήρας είναι στην κορυφή και είναι αγκαλιά ουσιαστικά με τον τίτλο. Έχει 61 βαθμούς. Η Μια Περαχωρίου, η οποία είναι στη δεύτερη θέση, είναι στους 54 βαθμούς. Θεωρώ ότι οι δύο ομάδες αυτές έχουν ήδη εξασφαλίσει την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία. Από εκεί πέρα, Ακρίτας Χλώρακας, Πέγια και Εν Ίδιγενης Ύψωνα θα διεκδικήσουν το τρίτο εισιτήριο που οδηγεί στην δεύτερη κατηγορία. Σε ό,τι αφορά τον υποβιβασμό, ο Λεβαδιακός Αλαμίνα Λεβαδιών πολύ δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό. Είναι στην τελευταία θέση με 15 βαθμούς. Ο Φίνικας Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς έχει 17. Και από εκεί και πέρα η ΑΠΕΠΗ Τσιλιάς είναι στους 25 βαθμούς και η Ορμίδια στους 29. Λοιπόν, έχουμε και ποδόσφαιρο γυναικών, όλοι οι αγώνες της 17ης αγωνιστικής. Θα γίνουν την Κυριακή 1η του μηνός στις 11 το πρωί. Θόηλα Κατάμιας Απόλλων Λυμπιών, Παρτσελώνα Χρυσομιλία Αγίου Αμβροσίου Κερίνιας, Ακαδημία Ποδοσφαίρου Τσάμπιος Ύψωνα Λεμεσού Λευκοθέα Λατσών και Επάφια Ομόνια. Και το άλλο παιχνίδι είναι αεάμοχος του Απόλλων Λέιτης. Η Μπαρτσελώνα είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Έχουν μείνει μόνο 2 αγωνιστικές. Έχει αυτό το προβάδισμα των 5 βαθμών από τις Λέιτης, Απόλλων Λέιτης, και 6 βαθμών από αεάμοχος του. Οπότε ίσως αυτή η αγωνιστική ξεκαθαρίσει μαθηματικά και η υπόθεση τίτλος στο ποδόσφαιρο γυναικών, που δεν υπάρχει. Δεν είναι 10 ομάδες, δεν έχουμε υποβιβασμό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Στην Ελλάδα από χθες παίζει το θέμα της τιμωρίας του ΠΑΟΚ, του Ιβάν Σαββίδη. Με αποκλεισμό 3 χρόνων τιμωρήθηκε ο Ιβάν Σαββίδης. Αφαίρεση 3 βαθμών από τον ΠΑΟΚ. Άλλους 2 βαθμούς, αφαιρέθηκαν άλλοι 2 βαθμοί από το νέο πρωτάθλημα. Ουσιαστικά θα ξεκινήσει με πλην 2 ΠΑΟΚ στο νέο πρωτάθλημα. Και η εισήγηση του Αυστριακού, του κυρίου Χούπελ, για κρέξη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό θα είναι σίγουρα καταστροφικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί που υποστηρίζουν ότι ναι, η Ελλάδα θα πρέπει ουσιαστικά να αποβληθεί από την FIFA και την UEFA, έτσι ώστε να επανέλθει σε ένα χρονικό περιθώριο που ενδεχομένως να της δοθεί. Δεν ξέρω και εγώ πόση τιμωρία, αν και εφόσον τελικά επικρατήσει αυτή η εισήγηση του Αυστριακού που παρακολουθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο για λογαριασμό της FIFA.
Και η εισήγηση δεν είναι ούτε φήμες, ούτε προφορική, ούτε οτιδήποτε. Είναι επίσημη, είναι γραπτή και δόθηκε, είδε και το φως της δημοσιότητας χθες. Και από αυτήν δεν εξαιρείται ούτε η Εθνική Ελλάδα. Οπότε το καλό για αυτή είναι ότι δεν έχει προκριθεί στο Μουντιάλ, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι αν γινόταν αυτό, τότε τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Στην Ελλάδα πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές, πρέπει να αλλάξουν πολλά σε όλους τους τομείς και να μπει ξανά το ελληνικό ποδόσφαιρο σε μια άλλη βάση. Είναι πολύ τραγικά αυτά που βλέπουμε. Εντάξει, τώρα όποιος είναι να πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, τι να πω. Η ΑΕΚ, η οποία έχει κάνει μια καλή πορεία, επέστρεψε από εκεί που ήταν, που είχε επιβιβαστεί, εννοώ, λόγω των χρεών της, επέστρεψε και είναι αγκαλιά με τον τίτλο αυτή τη στιγμή. Μέσω δικαστική οδού ουσιαστικά. Σωστό. Διάβαζα, αν μου επιτρέψετε, έτσι πολύ γρήγορα βλέπω και το χρόνο, την ανάρτηση που έκανε στο διαδίκτυο ο Αντελίνο Βιερίνια, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Ναι. Να τη διαβάσω έτσι γρήγορα. Βεβαίως. Κατερίνα. Λοιπόν, έκανε μια ανάρτηση ο Πορτογάλος μεσοπιθετικός και λέει: «Αγαπητοί κύριοι της FIFA και της UEFA, είμαι παίχτης του ΠΑΟΚ, αρχηγός της ομάδας, πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Πορτογαλίας. Πριν λίγους μήνες αποφάσισα να επιστρέψω, λέει, στη Μακεδονία για να βοηθήσω την ομάδα μου να πάρει το πρωτάθλημα. Έπαιξα 7 αγώνες και κλεισμένων των θυρών και τους κέρδισα όλους. Κέρδισα με έναν τραυματισμό και μετά με μια επέμβαση. Ωστόσο, οι συμπαίκτες μου και ο προπονητής κατάφεραν να κερδίσουν περισσότερους βαθμούς από τους άλλους. Προσπάθησα να μην βουτάω για πέναλτι, αλλά αφήσατε έναν προπονητή να παριστάνει τον τραυματία και έκλεψε έναν αγώνα που δεν έπαιξε. Προσπάθησα να μην παίξω βρώμικα απέναντι στους αντιπάλους μου, αλλά τους αφήσατε να επιλέξουν αν αισθάνονται φοβισμένοι ή όχι, αν θέλουν να συνεχίσουν ή όχι, σύμφωνα με το σκορ. Προσπάθησα να εμποδίσω να φύγουμε από τον αγωνιστικό χώρο πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας, αλλά αφήνετε τους διαιτητές να αλλάζουν αποφάσεις και εκθέσεις σε καθοριστικά παιχνίδια. Είμαι ο Αντρέ Βιερίνια και σέβομαι το ποδόσφαιρο. Εσείς σέβεστε εμένα και τους συμπαίκτες μου? Αγαπάμε το ίδιο ποδόσφαιρο? Αν ναι, σας παρακαλώ μην βλέπετε φωτογραφίες, αλλά τα πραγματικά γεγονότα». Εντάξει, ο καθένας λέει τα δικά του στην Ελλάδα. Είναι τραγικό αυτό που παρακολουθούμε τις τελευταίες εβδομάδες. Αποκορύφωμα η εισβολή του κυρίου Σαββίδη με το όπλο στο ζωνάρι, για το οποίο αμέσως μετά βγήκε και είπε ένα συγγνώμη, σε σχέση με κάποιους άλλους παράγοντες, οι οποίοι δεν δικαιολογώ σε καμία περίπτωση τον Ιβάν Σαββίδη, για να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Είπε συγγνώμη για αυτό που είδατε ουσιαστικά, όσο νόμιμος και αν ήταν, αυτό που έκανε ήταν παράνομο, ενώ ακόμη και αν είχε άδεια και ήταν νόμιμος για να έχει όπλο, ήταν παράνομο αυτό που έκανε και εντάξει, τιμωρήθηκε τέλος πάντων με τον αποκλεισμό, αλλά αυτό που συνεχίζεται με το γιο του, να γράφει αυτές τις συνέχεια τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο, ή ο κύριος Κραπαπάς, μέρους του Ολυμπιακού, να γράφει τα δικά του, δημοσιογράφοι, ο οπαδισμός μερικών δημοσιογράφων στην Ελλάδα, να γράφει ο καθένας τα δικά του, ο κόσμος να τρελαίνεται μέσα από το διαδίκτυο και να γράφει και αυτός τα δικά του και να γίνεται ένα μπάχαλο. Ο κύριος Χούπελ χθες, ο Αυστριακός, είπε ότι έχουμε ζητήσει κάποια πράγματα και από παράγοντες και μέσω της ΕΠΟ, τέλος πάντων, να γίνουν κάποια πράγματα. Όχι μόνο δεν έκαναν κάτι για να μας δείξουν, δεν μας έλαβαν καν υπόψη. Κάνουν ό,τι θέλουν στην Ελλάδα. Και δεν εξετάζονται άλλα τα θέματα τώρα. Ας πούμε, ο Παναθηναϊκός που έχει μπλεχτεί σε περιπέτειες και κινδυνεύει με υποβιβασμό, θυμίζω σε αυτούς που λένε να πάει να γλιτώσει, δεν ισχύει, δεν γλιτώνει τα χρέη ο Παναθηναϊκός. Δεν ισχύει αυτό που πέτυχε η ΑΕΚ, πήγε, υποβιβάστηκε και γλίτωσε από τα χρέη και επέστρεψε με υγεία πίσω. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να γλιτώσει αυτά, γιατί δεν ισχύει πλέον αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε εφημερίδες, γιατί αργήσαμε, Κατρίνα. Πριν πάμε στις εφημερίδες, δεν πειράζει αν αργήσαμε, θα τρέξουμε. Θα γίνεις και εσύ Bolt, θα γίνω και εγώ. Απλώς να πω ότι η UEFA έχει τιμωρήσει με αποκλεισμό της Κερτεμπέου Αλβανίας, με αποκλεισμό 10 ετών από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για στημένα παιχνίδια. Έγινε δεκτή η εισήγηση του Βέλγου επιθεωρητή της Επιτροπής Ηθικής της UEFA, τον κύριο Καρλτόντ,
Και έτσι η Σκερτεμπέου αποβλήθηκε για 10 χρόνια από τις διοργανώσεις και παράλληλα επιβλήθηκε στο Σύλλογο πρόστιμο 1.000.000 ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποινή που έχει επιβληθεί ποτέ από την UEFA για στημένα παιχνίδια. Πάμε εφημερίδες. Πάμε εφημερίδες. Και ξεκινάμε. Να ξεκινήσει εσύ με την Sport Day της Αλήθειας. Λοιπόν, σήμερα. Sport Day της Αλήθειας μου είπε να γίνω μπολτ, άρα κάτω στάρι πρέπει να τρέξω. Ο Στάθης όλων των φιλάθλων γράφει Sport Day. Απόλλωνα στο μυαλό του, ο Σοφρόνης ετοιμάζει πλάνο για το παιχνίδι. Από ελ, ώρα για σερή. Ανόρθωση πάει πολύ καιρό. Καλούνται να εξορκίσουν την Καταρά και να φύγουμε διπλό μετά από 5 χρόνια με την Ομόνια. Έδωσαν το σύνθημα στην ΑΕΚ και στην ΑΕΛ. Ρέστα για Ευρώπη. Ομόνια είναι θέμα χρόνου. Βγαίνει το φιρμάνι για Κατσουρίδη και μένει να δούμε αν θα προκύψει κάποιο ανθυποψήφιο. Γράφει η Sport Day. Στη Χαραυγή, ξένο επενδυτή στο προσκήνιο δηλώνει έτοιμο να βοηθήσει το Σύλλογο με πρώτε εκατομμυρίων. Ομάδα φίλων του Συλλόγου υπέβαλε έτοιμα προ τη διοίκηση για μετάθεση τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διεργασίε. Μένει ο Σάβα στη Νέα Σαλαμίνα ω το 2020, συμφώνησαν οι δύο πλευρέ. Θερμό καλωσόρισμα από του ομογενεί, αυτό με του κοινοπολιτιακού αγώνε στο Brisbane στην Αυστραλία. Ξεκινούν οι αγώνες 4 Απριλίου. Πανέτοιμη για νέα πρόκληση η Εκλάρνακας. Θα πάει με αλλαγές στον τέρπι ο Απόλλωνας. Αποφασισμένη στην ΑΕΛ. Από εβδομάδα σε εξελίξει στην Αλκή. Μετρούν αντίστροφα οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Επικίνδυνες αποστολές για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός στις 7 απόψε παίζει με την Μάλαγα στην Ισπανία και ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 υποδέχεται τη Βαλένθια. Επίσης, ισπανική ομάδα στο πιστόφυλλο της εφημερίδας Χαραυγή, ορατό πλέον το ποδοσφαιρικό Κρέξιτ. Αρνητική για την Ελλάδα εισήγηση Χούπελ στη FIFA. Χωρίς Άγγλους διαιτητές στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Ιστορική ήταν η χθεσινή ανακοίνωση της FIFA για τους διαιτητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς γνωστοποίησε τους 36 διαιτητές και τους 63 βοηθούς. Και αυτό το πράγμα, έτσι να το σχολιάσω από την αρχή, αλλά είναι και πολλά τα θέματα, Έλπης, συμβαίνει για πρώτη φορά σε Μουντιάλ μετά από πάρα πολλές δεκαετίες, από το 1938 συγκεκριμένα. Ο Μέση ανέλαβε δράση στην Εθνική Αργεντινή. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε αίτηση για την ποινή. Θα επανέλθει νωρίτερα ο Χάρι Κέιν. Και πάμε στην εφημερίδα Πολίτης. Στην εφημερίδα Πολίτης, το ένθετο ποιο θα σπάσει το σερί. Η ιδιαιτερότητα του αυριανού καθοριστικού ντέρπι ΑΕΚ Απόλλωνα. Τους καίνε οι ανανεώσεις. Η μπάλα και η ευθύνη στους παίχτες, ο λόγος για το ΑΠΟΕΛ. Στον πίσω σελίδα του Πολίτη, ο Πέλεκης έπεσε πολύ βαρύς. Ο ΠΑΟΚ χάνει το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Τιμωρείται με πλην 3 για φέτος, πλην 2 για του χρόνου. Η ανάρτηση του Βιερίνια. Σπουδαίο διπλό η Φενέρ επί της Κίμκι. Μουντιάλ χωρίς Βρετανό διαιτητή. Πήραν χρήματα στον Παναθηναϊκό. Πήραν κάποια χρήματα και παίχτες και οι υπάλληλοι εκεί της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Goal News Φιλελεύθερος. Ανοιχτή γραμμή με Αμερική. Δώρο Σεραφείμ στον Active. Ξεκάθαρο στόχο στην ΑΕΚ. Ένα βήμα πιο κοντά ο Απόλλωνας. Μπαλταζάρ στην αφετηρία. Και ψηλά ξανά μελεύει η ανόρθωση. Αυτά έχει στο εξώφυλλο εφημερίδα Goal News της Φιλελεύθερος. Λοιπόν, Κατρία, με ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Απόψε να θυμίσουμε τη συναιστίαση των φίλων του Άστρα που μας καλούν όλους και εμάς και εσάς. Απόψε στην Αγλαντζά, στον Άτλα, στις 8. 10 ευρώ το άτομο με φαγητό. Έλατε να μιλήσουμε, να διασκεδάσουμε. Ο Γιώργος έχει λύσει τις μουσικές επιλογές στις 8. Λοιπόν, Άτλας Αγλαντζάς, αν θέλετε πάρτε το τηλέφωνο να κλείσετε και θέσεις. Καλό Σαββατοκύριακο, Κατερίνα. Καλό Σαββατοκύριακο. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Εκτός από σίδερα και πάνελ, τώρα διαθέτουμε και νέα προϊόντα και οικονομικές λύσεις για το σπίτι σας. Εξώπορτες, μεσόπορτες, παράθυρα, όλα σε τιμές αποθήκης. Ηλιακά φώτα και προβολής που φωτίζουν την αυλή σας χωρίς ρεύμα και air coolers που σας δροσίζουν με ελάχιστη ενέργεια. Επίσης, τεχνητό γρασίδι και συνθετικό deck υψηλής ποιότητας και πολλά άλλα σε τιμές που θα σας εκπλήξουν ευχάριστα. Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Περιοχή Σομπάς, Λευκοσία. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2287 70 77.